θες να γίνεις φίρμα μέσα σε μια ώρα. Να μιλάει για σένα μια ολόκληρη χώρα. Να σε περιζήτητος όλα τα κανάλια και να τρέχουνε στις γκόμενες τα σάλια. Αν θες δόξα, δημοσιότητα και χρήμα, κάνε το βήμα, έλα στο νησί. Έχεις θέση εδώ κι εσύ, να ξαπλώσεις πάνω στην άμμο τη χρυσή. Μη χάνεις καιρό, είναι κρίμα. Μα να ξέρεις πως εδώ θα πεινάσεις αρκετά, θα διψάσεις και θα υποφέρεις. Δεν θα μπορείς εύκολα να κοιμηθείς. Ο ήλιος θα καίει, όμως πρέπει να τα καταφέρεις. Είναι δύσκολον πολλά τις συνθήκες να αντέξεις. Πρέπει να έχεις μυαλό, να μπορείς και να τρέξεις. Να βάζεις γλύωρα την μπάλα στην καλάθα με μιας. Να παίρνεις πόντους, να κερδίζεις μόνο μιας. Θα ήρθε η σειρά σας, την απόψη σας να μας πείτε. Μαζί μας να τη μοιραστείτε. Θέλουμε τις εμπειρίες σας να ακούσουμε με κάθε λεπτομέρεια από σας. Είναι πρωτόγνωρο πολύ στο νησί να μένεις. Τις ιδιοτροπίες όλο να υπομένεις. Ψυχολόγο να θες μαζί και χάπια. Είναι πολλά τα λεφτά, γι' αυτό κάνεις την πάπια. Δίχως γόβες ψηλές, μανικούρ κραγιόν και μήνυμα. Και δίχως φαγητό, η μισή έχω απομείνει. Σούρος ατελείως, έχω γίνει σαν σταφίδα. Δεν μπορώ άλλο πια, έχω πήξει στην καρύδα. Άλλος για survivor, ρωτάω, άλλος για survivor. Είναι ο μόνος τρόπος σήμερα να σωθείς, να σωθείς. Άγνωστες σου είναι οι γνώσεις και τα πτυχία. Μόνο ένας δρόμος να κάνεις επιτυχία. Υπάρχει πια κι είναι φιλάρα κι ανοιχτός. Κερδίζεις χρήματα και δόξα και μετά είσαι αραχτός. Αν τρέχεις σε εκπομπές, να δίνεις συνεντεύξεις, θα σου είναι δύσκολο. Ποιο να επιλέξεις, προτάσεις βροχή. Θα σε θέλουν παντού στη showbiz. Γερό θα κάνεις ντου. Θα πάψεις να είσαι ασήμος. Θα νίκεις κι εσύ στη συνέντευξη. Ασκείς το φινάλε και νικητής. Θα πάρεις χρήμα μετρητής. Άλλος για survivor, άλλος για survivor. Είναι ο μόνος τρόπος να σωθείς. Μόνος τρόπος να σωθείς. Για να κάνεις λεφτά, να φτιάξεις τη ζωή σου οριστικά. Άλλος για survivor, άλλος για survivor. Στην ουρά για συμμετοχή, μπες και εσύ τη εποχή. Στη μιζέρια να βάλεις χει. Θέλει κότσια και αντοχή. Η μόνη ευκαιρία σου να έρθουν τα πάνω κάτω. Να αλλάξεις την πορεία σου, να φύγεις από το πατώ. Μεγάλος να σε κέντρανος, ο πρώτος στο χωριό σου. Γι' αυτό πες το ναι, πες τώρα ναι. Μην αργείς, πες ναι, μία λέξη. Μ' ακούς, σου το λέω για καλό σου. Για μια θέση στο παράδεισο, πες το ναι. Λοιπόν, άλλος για survivor. Πάνω, βάλτε το στην άκρη, ρε. Λάουρα, ωραίο μαλλί. Και φτεδάκια, θέλουν ψυγείο. Πρόσεχε ρε, πρόσεχε ρε, σκοτώθηκε πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
κουράσει. Λίγο να καταπιεί στραβά για να πινιγεί, πάει τελείω. Δε σου και τι για σένα, εκεί στην άκρη. Πού να προλάβει να καταπιεί, αμάς το πάει κάτω, ε. Όλο με τη μία. Τι γελάς μεγάλε, φιλαράκι σου. Μαζί πάτε για φάει. Δεν προλαβαίνει να φας, το βλέπω. Είσαι για Άγιο Δομήνικο, κατευθείαν εσύ. 40 κιλά θα χάσει, θα τον πω. Βέβαια από ό,τι είχε προειδοποιήσει. Εγώ, άμα μείνω 4 μήνες χωρίς φαΐ, θα μπω. Εξού και το ψευδόνυμο. Το θέμα είναι πώς θα πας, Άγιο Δομήνικο, εκείνο το θέμα. Γιατί θέλει αεροπλάνο. Ο δικός σας βλέπω. Πού να σηκωθεί το αεροπλάνο. Άκου, θα κάνεις. Θα κάτσεις μπροστά και την ώρα της απογείωσης θα φύγει σφαίρα πίσω. Οπότε, απ, θα σηκωθεί αμέσως. Γελάει κι ο άλλος δίπλα με το μπλουζάκι, το πόλο, να πούμε το φούξια. Βγαίνει και σε αντρικό. Δεν το πήρες όμως, ε. Προτίμησε αυτό με τη ρίγα τη φούξια, το γιακαδάκι. Άσε που είναι μαϊμού. Ο αναβάτης έχει κατέβει από το άλογο. Αγία Βαρβάρα, ε. 12 ευρώ φαίνεται, απ' τη Μούρη όλοι. Τι γελάς, κοπελιά. Δεν ξέρεις τι κουβαλάς. Εμένα περίμενες να το πω, γελάει και η κυρία πίσω. Γελάστε, μαντάμε ελεύθερα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Φταίτε εσείς για το χάλι του καθόλου. Έτσι τον έκανε η μάνα του δηλαδή. Εσείς γελάτε, εκείνη θα πρέπει να κλαίει. Κοκκινάκι, χαρούμενο σε βλέπω. Έτσι, πάντα χαμογελαστό, θέλω να σε βλέπω ευδιάθετο, που φτιάχνεις και εμένα τη διάθεση και γενικά όλων των παιδιών εδώ. Γεια σου, Στέλιον. Γεια σου, Μάριε. Ντανούι. Επ, Μαριούι, Πριαμούι. Τι λέει, ρε. Πάλι σταυρούς, δε κουμπάρε. Αγώνη Μασιλιάς έχει σήμερα, ρε. Η γίνηκε είναι πολύτιμη. Πολύ θέλει να λήξει 19 και να κερδίσει την αντίπαλη εδώ στον Άγιο Δομήνικο. Άμα δεν βάλει το χεράκι του. Ωραία, πελέ μου, πάντως σε βοηθάει στα αγωνίσματα, δεν παίζεσαι. Εντάξει, ρε, έχω και υποδομή. Τόσα αθλήματα έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πάντως, φίλε, έχεις πολλά δυνατά σέρκα. Το πέντάθλο, 6 χρόνια. Τσεπόθια. Το δέκαθλο, 8 χρόνια. Η κοιλιά όμως. Το έπαθλο. 16 κομμάτια πίτσα, δεν τα λες και λίγα. Εσύ όμως τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά. Ναι, έχω τις μπλακ μου. Τις μαύρες σου, γιατί ρε. Τι γιατί ρε κουμπάρε, ένε μπόρεσα χτες να βάλω τις μπάλες στην Καλάθαν, έχασε τσιγκολιδά από τη Λάρα με τον κόλλον των Τόσων. Τσένεν πήραμε το έπαθλο της communication. Εντάξει ρε, μην τρελαίνεσαι, κοίτα, υπάρχουν και χειρότερα. Α, καλά τώρα, πιάσαμε τα λεφτά μας. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Πάνο. Γεια σου, Ντάνο. Καλώς τον Πάνο και σε ήθελα, ρε. Τι είναι, ρε, εσύ. Καταρχήν, ήθελα να σου πω συγχαρητήρια που διάλεξες ένα τέτοιο επάγγελμα στην Ελλάδα. Manager rugby. Ευχαριστώ. Δεν θα πεινάσεις ποτέ. Δεν γινώσαι ένα τοξοβόλος καλύτερα. Πάντως, καλά έκανες και ήρθες στο Survivor να συνηθίζεις. Τι εννοείς? Τίποτα. Να σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα που θα βγούμε από το παιχνίδι να γίνεις manager μου στο rugby. Γιατί παίζεις εσύ rugby? Και τι είσαι εσύ manager? Ρε εσείς, το σπαλιάρα δεν βλέπω. Τον έχω χάσει τελευταία. Πού είναι? Είμαι εδώ και είμαι ο σφάχτης της καρύδας. Ανοίγω καρύδες, δεν σταματάω να χώνω ρήμες, σαν να στατώνω όνο, όταν το τσεκούρι μου σηκώνω, στο κορίτσι μου να αφιερώνω λιώνω, ανοίγω σχίζω την καρύδα για σένα διαμελίζω, χαμογέλα μου λίγο και στη χαρίζω ίσω, κοίταξε την καλά, δεν είναι η ίδια. Κλείσε το μικρόφωνο, μας ζάλιζε τα... Τα αυτιά ρε, τα αυτιά, αμέσως τι, πού ήσουν ρε σπαλ? Κοιμόμουνα και ονειρευόμουνα, όμουνα. Όλα τα βρωμού. Τα βρωμοθήλικα ρε.
Κοιμόμουνα. Πώς και έτσι, Ρεσπάλ. Εσύ είσαι μέσα στη ζωντάνια συνέχεια, μέσα στην ενέργεια. Τι να κάνω, Ρεντάνο, πρέπει να ξεχαστώ. Από τι, Ρεσπάλ. Τόσους μήνες χωρίς γυναίκα εδώ έχω χάσει το μυαλό. Ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα τώρα που λείπω. Τι. Ο γυναικείος πληθυσμός για μένα κλαίει. Σπαλιάρας. Δεν φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει. Νταλάρας. Τι είναι ρε που κάνει. Σε είδε και κόβει παϊδάκια. Ρε κουμπάρε, εσύ που τα ξέρεις, ούλα μου να σου κάνω μια ερώτηση. Λέγε ρε. Όπως θωρείς τον σπαλιάραν, πιστεύεις ότι εσύ κάνεις σεξ με 4.000. Γιατί όχι ρε. Εγώ έχω κάνει με 50 ευρώ. Παλιά σκιάθο. Μια αγριά τουρίστρια. Τόσα είχε, τόσα πήρα. Εντάξει, τότε δεν ήμουν φίρμα. Τώρα 5.000 στο νερό και 7.000 έξω στην αμμουδιά. Γιατί είναι και η άμμος που μπαίνει στο κολαράκι, κάνα χαλίκι που σε γαργαλάει. Υπάρχουν και τα καβούρια που σου τα κάνουν το κολομέρι, να πούμε αυτό. Πρέπει να το πληρωθείς. Αχ, 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 χαλίκι έχει πει, χαλίκι. 4.000 γυναίκες ρε κουμπάρε. Έλα ρε, πας καλά. Αυτός δεν μπορεί να ανοίξει μια μπύρα. Θα έχει ανοίξει 8.000 πόδια. Αυτό να μου πεις. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ ρε κουμπάρε, έκανες καθόλου σεξ στο νησί τόσους μήνες? Πάπο σεξ εδώ στο νησί. Χατζηγιάννης. Δηλαδή? Μόνο στα όνειρα, μόνο στα όνειρα. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίξω, ήξω. Μου ήρθε να βήξω. Συνέχεια να πάρω με ρήμες φοβερές, όχι της πλάκας. Σπαλιάρα θα τα πάρω, γρήγορα στην καλύβα. Τι μαλάκας. Αμάρτησα, Θεέ μου, το ξέρω είσαι πάντα στο πλευρό μου. Φιλάω τα κομποσχήνια μου. Και τρεις φορές θα κάνω το σταυρό μου. Ωραία, δεν κοιτάει κανείς, ευκαιρία είναι. Φύγε ρε. Φύγε ρε, σου λέω. Η εμπειρία εδώ είναι πολύ πρωτόγνωρη. Κυκλοφορεί μια κάμερα συνέχεια ανάμεσά μας, ούτε να κλάσουμε δεν μπορούμε. 4 μήνες έχω να κλάσω. Όλο αυτό που βλέπετε δεν είναι από το φαΐ, φούσκωμα είναι. Έτσι και φύγω από εδώ και πάω στο νησί, θα μολύσω μια κλανιά 8,5 ρίχτερ. Θα κουνηθεί όλη η σκιάθος. Τέλος πάντων. Η ζωή εδώ είναι πολύ δύσκολη. Ζωήφια, κουνούπια, σκνίπες, σκορπιοί παντού. Από ζώα όχι κάτι ιδιαίτερο. Μια χελώνα υπάρχει μόνο, η Νίτσα, έτσι τη φωνάζουμε, Νίτσα, χελώνα, χελονίτσα, Νίτσα. Τις προάλλες γέννησε κάτι χελωνονιτσάκια και είναι έτσι μια ευχάριστη νότα. Πολλές φορές τρέχει δίπλα στη Λάουρα, αλλά δεν την έχετε δει γιατί η Λάουρα μένει λίγο πίσω και η κάμερα εστιάζει σε αυτήν, οπότε καταλαβαίνετε. Λαωρίτα, για πού το βάλες? Προσπαθώ να τερματίσω στο αγώνισμα. Έχω ένα γύρο ακόμα. Μα το αγώνισμα ήταν χτες. Το ξέρω. Ντανό. Τι είναι ρε κοκκινάκι. Έχεις κανένα νέο για μένα από την επικοινωνία? Έχω ένα καλό και ένα κακό. Από ποιο να αρχίσω? Από το κακό, να μου μείνει το καλό. Ωραία. Τόσο καιρό που λείπεις, σου κλέψαν το σπίτι και το αυτοκίνητο. Εντάξει ρε, μην τρελαίνεσαι ρε. Συμβαίνουν αυτά σε όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον σε σένα που ξέρουν τι λείπεις. Χαλάρωσε, θα πάθεις τίποτα πιστεύω να χωριά ρε. Εξάλλου υπάρχει και το καλό νέο. Ένας θείος στην Αμερική σου άφησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, το ξέρω ότι μπορεί να πάθεις ανακοπή από ξαφνική χαρά. Μπορεί να τεινάξεις όλα μέσα δηλαδή. Ο οργανισμός δεν το αντέχει το αναπάντεχο, το ξαφνικό, καταλαβες. Ρε κοκκινάκι, ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Ότι δεν είσαι διπρόσωπος. Τι εννοείς? Χαίρεσαι, λυπάσαι μια φάτσα. Είσαι σαν κλαμμένο
Πώς θα ξέρεις. Σαν κλαμμένο. Γιατί? Είδα μια τρύπα. Πού? Στην άμμο. Θεέ μου, φίδι! Κύριε Μίστερε, τι φίδι, πάτε καλά εδώ, φίδι. Και τι είναι αυτή η τεράστια τρύπα στην άμμο? Εγώ ξάπλωσα μπρούμητα χτες. Θέλετε να φιλήσετε κι εσείς? Λοιπόν, έλα μην καθόμαστε δουλειά. Λάουρα, έχεις αποστολή. Θέλω να μαζέψεις γάλα καρύδας. Α, αποκλείεται. Γιατί? Έχω προσπαθήσει τρεις φορές. Ακόμα δεν μπορώ να βρω πώς αρμέγουν τις καρύδες. Ξέρω εγώ να σου πω πώς θα πάρεις το γάλα. Ξέρεις ποιος είμαι γι' αυτό. Τραβά μέσα κεφαλά. Να αυτή ρε. Ντάνο. Καλώς τον πω. Πού χάνεσαι τα πρωινά ρε εσύ? Τι κάνεις? Κολυμπώ. Κι εσύ, κι εγώ, πού? Κολυμπώ. Ναι. Τι ναι ρε. Πού κολυμπάς ρε. Κολυμπώ, κολυ. Τι θες? Τι να θέλω ρε. Είμαι στα down. Ακουμπώ. Ακούμπα, δεν έχω θέμα. Να κάνουμε ρε, έτσι είναι το παιχνίδι. Ναι, αλλά τράβηξε πολύ ρε εσύ. Κι εγώ έχω μείνει πίσω στην καριέρα μου. Ποια καριέρα σου, πότε ήσουν μπροστά? Με το που θα βγω από εδώ, τι θα κάνω? Έχω ιδέα. Για λέγε. Θα συνεργαστείς με το Σταν. Με το Σταν, πιστά και έτσι. Όχι ρε, θα φτιάξει θερμοκήπιο με καρπούζια, Μποστάν. Και το κοκκινάκι του άρεσε. Πρώτη φορά το βλέπω να γελάει έτσι παρατεταμένα. Άντε ρε, και σε πίστεψα. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Μπό. Λάουρα. Τι είναι ωραία. Αυτή την κουνιά την έφτιαξα για σένα. Σοβαρά. Είναι υπέροχη. Ωραία, Τζαν! Survivor Chris! Καλώς τον πάνω. Τι έπαθες πάλι, ρε? Τι να πάθω. Ανέβηκα στο δέντρο. Ήθελα να σπρώξω μια καρύδα να πέσει. Γλίστρισα και... Η καρύδα έπεσε τελικά. Ναι, στο κεφάλι μου. Μιλάμε, είδα αστεράκια. Εντάξει ρε, εμείς τα βλέπουμε τόσους μήνες. Ντάνο. Καλώς τη Λάουρα. Τι είναι αυτό? Μια κούνια. Την έφτιαξε ο Ορέστης και μου τη χάρισε. Λες να σε γουστάρει? Δεν ξέρω, μπορεί. Να σου πω, μήπως να το κάνεις το ψυχικό. Τι, να κάνω σχέση μαζί του? Ναι, γιατί. Έτσι κι αλλιώς δεν θα αντέξει και πολύ. Τι εννοείς? Πόσο κρατάνε τα Κινέζικα? Ούτε εβδομάδα. Να σου πω. Από προσόντα, πώς να είναι άραγε? Τις προάλλες που κάναμε μπάνιο όλοι οι άντρες μαζί και μη, εντάξει. Δηλαδή? Μια σταλίτσα οργανάκι, μια σταλίτσα οργανάκι, καλέ μια σταλίτσα οργανάκι, είχε βερετό Κινέζακι. Σοβαρά. Κρίμα. Τι να κάνουμε? Να σου πω, άμα θέλεις κάτι πιο large, σε περιμένω το βράδυ πίσω από την καλύβα. Να κάνουμε τι? Τι ρε Λάουρα, ήταν να περάσουμε ωραία. Έχω καβατζώσει και το πιο ερωτικό φρούτο. Ερωτικό φρούτο? Ναι, ένα γερμά.
Μα είναι ο Γερμάς ερωτικό φρούτο. Αμέ, μόλις το φας γίνεσαι κόλλος. Δεν θέλω. Τι, δεν με γουστάρεις. Καλός είσαι. Αν και έχεις στραβά πόδια, σαν παρένθεση. Άρα Χαζή, δεν ξέρεις τι χάνεις. Καλά σχολείο δεν πήγες. Πήγα και. Εκεί δεν σε μάθαν ότι τα πιο σημαντικά πράγματα βρίσκονται εντός παρενθέσεως. Εμένα μου αρέσει ο Μάριος Πρίαμος. Είναι πολύ γρήγορος, έχει μεγάλη αντοχή και πηδάει σαν κατσίκι. Στο κρεβάτι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βελάζει κιόλας, βελάζει. Για τα γονίσματα λέω. Α, καλά. Εδώ μέσα είσαστε όλοι. Όχι και όλοι, όχι και όλοι. Τολμάς εσύ να λες εμένα χαζοβιόλι. Έλα ρε σπαλιάρα, ας τις εξυπνάδες. Φταίω εγώ που έμεινα στις 4.000. Τσίπα δεν έχεις πάνω σου, καλά τροπή καμία. Άμα σε βάλω κάτω θα γίνουν 4.001. Άντε να χαθείς, βλάκα, ευλάκα. Ο σφάχτης της καρύδας, είμαι εδώ και είμαι ο σφάχτης της καρύδας. Ανοίγω καρύδες, δεν σταματάω να χώνω ρήμες. Ανάστα, τη διαλύζω. Αλλά σιγά μην το λέγει δεύτερη φορά. Και μία που το είπε στην αρχή, ευχαριστημένοι να είμαστε. Ντανό. Το κοκκινάκι δεν το κάνεις αυτό, ρε. Λέγει. Τα μάθες. Τι. Φεύγει ο Χανταμπάκης. Σοβαρά. Όχι, ρε φίλε, τώρα στεναχωρήθηκα πραγματικά, δηλαδή, γιατί ξέρεις πόσο πολύ τον εκτιμώ, να πούμε, τον έχω μες στην καρδιά μου. Βέβαια, τα θέλω ο κόλος του. Τόλμησα να τα βάλει με τον Τάνο. Οι Ντανίτσες δεν τα σηκώνουν αυτά. Τι εννοείς? Τον έστειλαν με συνοπτικές διαδικασίες, εύκολα. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου είναι η αιτία που φεύγει ο Χανταμπάκης. Ωραία, Παπαδοπούλου, τι άτομο γι' αυτό. Όλη μέρα γκρίνια, 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 γκρίνια. Από ό,τι άκουσα, θα φύγει και αυτή και ο Θελός. Καλά, άμα φύγει και η Παπαδοπούλου και ο Χανταμπάκης, δεν θα περνάει ώρα με τίποτα. Τι εννοείς? Τι θα παίζουμε? Δεν θα έχουμε ούτε γκρινιάρι, ούτε φιδάκι. Όπω, ξελιγώθηκα από τα γέλια. Εντάξει, ρε, sorry, μου ήρθε και το είπα. Εντάξει, καλά. Τώρα λέμε για το Χανταμπάκι, αλλά και ο Τσάνγκ δεν είναι καλύτερος. Δηλαδή? Δεν βλέπεις. Βάζει φωτιές και μετά κάνει τον Κινέζο. Ναι, αλλά ο Ρέστης έχει αντέξει πολύ καιρό στο παιχνίδι. Τον αγαπάει ο κόσμος. Όλος. Στην Κίνα μάλιστα κάνανε και διαγωνισμό να βρουν το σωσία του. Σώπα, ποιος κέρδισε? Όλοι. Να σε καλά, Ρεντάνο. Χρόνια είχα να γελάσω έτσι. Κάτι άλλο, ρε εσύ. Από ό,τι έμαθα στη Σκιάθο, γίνεται χαμός με τα ντανοπιτάκια. Πανικός. Εγώ, όταν φύγω από εδώ, τι προϊόν λανσάρω για να οικονομήσω? Ξέρω. Κραγιόν. Ωραία ιδέα. Σε τι χρώμα? Κοκκινάκι. Φεύγω. Δεν αντέχω άλλο. Θα λιποθυμίσω από τα γέλια. Καλώς στον πάνω. Τι έπαθε το μάτι, ρε? Ας, πήγα να φάω την καρύδα με το κουτάλι και όπως έκανα έτσι, μπήκε το κουτάλι στο μάτι. Τι να πω, ρε πάνω. Είσαι πολύ ευερεπής στα ατυχήματα, ρε. Εσύ και πέτρα ψαλίδι χαρτί να παίξα τραυματιστής. Έχω ιδέα. Μόλις φύγεις από εδώ, να κάνεις διαφήμιση για αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο? Το Ιώτα. Ποιο το Ιώτα? Το Ιώτα 5. Ήσουνα που ήσουνα κουτσός, τώρα είσαι και στραβός. Κανονικά δεν έπρεπε να έρθει στον Άγιο Δομήνικο. Αλλά? Στον Άγιο Παντελεήμονα. Άσε μας, Ρεντάνο, ξερόλα, εξερόλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με λένε όλοι ξερόλα. Είμαι δηλαδή ξερόλας, επειδή τους λέω πού πρέπει να κοιτάζει το αριστερό μάτι όταν το δεξί είναι κλειστό κατά 3 τέταρτα με προσανατολισμό, 25 μήνες προδυτικά, την ώρα που ρίχνουν την μπάλα στο καλάθι. Ξερόλας, επειδή λέω ποια πρέπει να είναι η στάση του σώματος κατά τη αμολόγηση ενός παζλ για να μην έχετε κόντρα με τη διεύθυνση του αέρα και χάνουν πολύτιμο χρόνο. Ξερόλας, επειδή λέω ότι ο καρπός πρέπει να κινείται δεξιόστροφα και να δημιουργεί ορθή γωνία με το υπόλοιπο χέρι του, ο οποίο όμως πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον άλλο ώμο, ο οποίος πρέπει να δημιουργεί μια λεπτική καμπύλη με τα κλωδάχτυλα την ώρα που ρίχνουν την μπάλα στην τρύπα.
Εγώ ποτέ δεν ήμουν αξιόλογος, κυρία μου, εσείς που γελάτε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το Survivor πήγε για τα καλά στη ζωή σας. Άρα αυτό που θέλω τώρα είναι να ενώσουμε όλοι μαζί τα χέρια, μεγάλοι και μικροί, γνωστοί και άγνωστοι, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να φωνάξουμε μαζί Survivor. Για να βλέπω χεράκια ο ένας με τον άλλον. Πάμε. Έτσι, έτσι. Ναι, δεν χορέψουμε τσάμικο, δεν είπα εγώ. Επάνω, το ένα με το άλλο το χεράκι, έτσι. Για να δω, δώσ' το χεράκι, εσύ κατά, έχει πιάσει ρε. Τι φοβάσαι να μου, παρέα δεν είστε. Τι φοβάσαι. Έλα, για να βλέπω χεράκι, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι, αυτό. Ω, κυριέ μου, τι κάνετε, καλά. Έτοιμο για Survivor σας βλέπω, το έχετε, ε. Έτσι, έτσι. Και με το άλλο, μαντά, με την κυρία και με το κόκκινο. Έτσι. Το χεράκι δίπλα. Τι σου βάλει το τηλέφωνο μέσα. Τρελό αγόρι. Πάμε για να βλέπω, για να βλέπω. Έτσι. Λοιπόν, και εσείς στη δεύτερη σειρά θέλω να φωνάξεις δυνατά. Ένα, δύο, τρία. Για να φωνάξουμε όλοι μαζί Survivor. Έτσι. Για να ακούσω. Έλα ρε, μην τρέπεσαι ρε, πάμε. Τι είναι αυτό ρε, έτσι κάνα. Ένα, δύο, τρία. Δυνατά να φωνάξεις, να τους παρασύρεις όλους. Πάμε πάλι. Ένα, δύο. Ρε, να μην έχει αυτό το κατσαρό στο τέλος του. Ένα, δύο, τρία. Φώναξε λίγο. Κοίτα τώρα διαφορά. Πάμε. Ένα. Είδες. Σαν να παραγγέλει. Πόσα κιλά παϊδάκια να βάλω. Ένα. Στάνει, είμαστε καλά να πούμε. Κατάλαβες τι θέλω, κάτι τέτοιο. Για πάμε πάλι. Ρε μη βιάζεσαι ρε, μη μας αγώνεις ρε. Ένα, για να προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, να φωνάξουμε Survivor. Τι να, ένα, δύο, τρία. Πάμε άλλη μία ρε, χοντρούλα. Ένα. Πες και το δύο να καταλάβει το κενό που αφήνουμε. Θα σου πέσει ο κόλος, δεν κατάλαβα. Άμα πες θα τώρα ακούσουμε, θα κάνει θόρυβο. Γιατί κλαίει αυτή. Δεν κλαίει με αυτό που κυκλοφορεί και κλαίει με αυτό τώρα. Ηρέμησε, κουκλά μου. Ηρέμησε. Πάμε. Ένα, δύο. Εκεί. Το κατάλαβες. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μη μου το χαλάς το τρία, ρε. Δυνατά και το τρία. Έλα, σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένας μόνο φώναξε. Πες το, ρε, αγόρι μου, όλο. Πες το όλο έτσι για να... Ναι, χεράκι, θέλει και χεράκι, ρε, τι έτσι. Δεν μπορεί άμα δεν αισθάνεται. Πάμε. Ένα! Κάτσε, κάτσε, να κάτσει η κυρία που έχεσαι. Μην περιμένει να σου πιάσει κανείς το χέρι τώρα. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Σαββάτο! Είδες τι εννοούσα. Την επόμενη φορά, έτσι. Πρόδρομε. Γεια σου, Κυρθάνο. Τι κάνεις, φίλε μου? Τι να κάνω. Πολλά προβλήματα. Λεφτά καθόλου. Το ξέρω, πάμε. Κατά διαόλου. Δεν βλέπεις γύρω σου. Όλοι είναι χάλια. Θλιμμένα πρόσωπα, σκυφτά κεφάλια. Όλοι αυτοί εδώ, οι πικραμένοι, κάποτε ήτανε ευτυχισμένοι. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Ήμουν αγάπη, είχα λεφτά στην τσέπη κι ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Ήτανε η κυβέρνηση το Πασόκ, περνούσα καλά και προβλήματα γιόκ. Γι' αυτό και ήμουν αγάπη, είχα πολλά λεφτά και ήμουν αγάπη. Με Πασόκ ήμουν βολεμένος, χρόνια στο δημόσιο, καλοπληρωμένος. Με Πασόκ έκλεβα το κράτος, έπαιρνα τις μίζες μου κι ήμουν χορτάτος. Με Πασόκ όλα σε μια τάξη, έπαιρνες τη σύνταξη, ήσουν εντάξει. Με Πασόκ
Δίχως να υδρώσεις ή έπαιρνες από την ΙΟΚ αποζημιώσεις. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αχ, όλα αλλάξανε με μιας ξαφνικά και μας πήρε κάτι φορά. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά μας γκρεμός και εμείς με φόρα κινδυνεύουμε να πέσουμε σαν χώρα. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πιάσαμε πάτο, η σύνταξη και ο μισθός δεν πάνε πιο κάτω. Πόσο πιο κάτω, πιάσαμε πάτο. Δεν νομίζω ότι πάει κι άλλο παρακάτω. Με το Πασόκ εγώ ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Με το Πασόκ εγώ ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Με το Πασόκ εγώ ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Με το Πασόκ εγώ ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη, ήμουν αγάπη. Περνούσα πολύ καλά. Περασμένα μεγαλεία. Για μένα μήνας η χενιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν μου λείπε τίποτα. Είχα πάντα γεμάτο ντουλάπι. Ναι, τότε ήμουν αγάπη. Το λέω ειλικρινά. Ήμουν αγάπη. Ειλικρινά. Ήμουν αγάπη. Με το Πασό. Ήμουν αγάπη. Με το Πασό κι εγώ. Ήμουν αγάπη. Με το Πασό ήμουν εγώ. Πατερούλη, βαριέμαι να διαβάσω. Μα πρέπει. Γιατί? Για να μπορέσεις αύριο να βγάλεις λεφτά. Έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. 5840 6848. Γερό! Τι είναι ρε τσόγλανε? Βαριέμαι να διαβάσω. Έλα ρε ας βλακίες και στρώσου, άντε να πούμε. Γιατί? Για να μπορέσεις αύριο να βγάλεις λεφτά. Έλα, σε βοηθήσω εγώ. Άιντε. Καλήνες πέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση, να μπω στα αρχοντικό σας. Τι κάνεις εκεί, αγόρι μου? Υπολογίζω τα λεφτά που θα βγάλω φέτος στα κάλαντα. Λοιπόν, 50 εσύ, 50 η μαμά, 50 ο παππούς, 50 η γιαγιά και 50 από τη γειτονιά, 2,5 εκατοστάρικα. Μπράβο, αγόρι μου. Τι κάνεις, κύριε Λαμόγιο? Υπολογίζω τα λεφτά που θα βγάλω φέτος στα κάλατα. Έλα ρε, σιγά το δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Λοιπόν, 50 εγώ, 50 η μαμά, 50 ο παππούς, 50 η γιαγιά και 50 από τη γειτονιά, 2,5 ευρώ. Έλα ρε γέρο, ας την πλάκα να πούμε. Φέτος θα βγάλω πολλά ευρώ. Ναι, ωραία τότε. 50 εγώ, 50 η μαμά, 50 ο παππούς και 50 η γιαγιά, 200 ευρώ. Αν μαζέψεις από τη γειτονιά 250 ευρώ, θα σου μείνουν και 50. Μπαμπάκα, τι λες? Θα μου φέρει το δώρο μου ο Άι Βασίλης. Εννοείται. Τι του ζήτησες? Ένα λάπτοπ MacBook. Θα στο φέρει, αγόρι μου, θα στο φέρει. Γερό, θα μου φέρει το δώρο μου ο Άι Βασίλης. Εννοείται ρε, τι του ζήτησες? Ένα λάπτοπ MacBook. Δεν υπάρχει Άι Βασίλης ρε κεφάλα. Αγάπη μου, βρήκα τι θα κάνουμε με τα λεφτά που περίσεψαν φέτος. Τι? Ένα εξοχικό. Α, ωραία ιδέα. Πού όμως, στο Πήλιο ή στο Κιάτο? Τι θες?
Εξοχικό. Ναι, στο πύλινο ή στο πιάτο. Λοιπόν, το αποφάσισα. Απόψε θα πάμε ρέμο. Τι θα βάλεις? Το καλό μου το κοστούμι, φυσικά. Πού θα πάμε? Ρέμο. Τι θα βάλεις? Τα γέλια. Με τι λεφτά, μωρί. Πάμε τερλέγκα με 3 ευρώ. Έχει πάνε γύρω εδώ πιο πάνω. Ημερολόγιο που γράφαμε κι οι δύο. Ανάψουμε για γεράκι. Αφού αυτό σε τραγουδάει σαν να ψέλνει να μου. Μπαμπά, αυτό το CD που μου είχες πάρει δεν παίζει. Δεν παίζει. Καλά, αγόρι μου. Θα πάω αύριο στο δισκοπολείο να το αλλάξω. Γερό! Αυτό το CD που μου είχες πάρει δεν παίζει. Να μου το αλλάξεις. Πας καλά, ρε. Από μαύρο το είχα πάρει πριν από χρόνια. Πού να τον ευρώ. Καλά, δεν θυμάσαι το όνομά του. Κάτσε να δεις. Α, ναι. Άντε το κούμπο. Ένα ψηλό μαύρο παιδί, φτωχό να πούμε. Τον έχω χάσει τελευταία. Πού να είναι, θα πεινάει τώρα αυτός, ε. Στον πέμπτο όροφο το είχε πετάξει έτσι με μία κίνηση, ε. Του φώναξα NBA και μου το πέταξε με τη μία να... Καλό παιδάκι, αυτός και ο αδερφός ο Θανασάκης να πούμε. Αλλά φτωχά παιδιά, κρίμα, κρίμα. Μια χαρά είμαστε εμείς. Μπαμπά, πόσα λεφτά έχουμε στην τράπεζα? Στην τράπεζα, αγόρι μου, έχουμε... Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Εισπρακτική, θέλετε τη δόση για το δάνειο? Αχ, χίλια συγγνώμη, το είχα ξεχάσει. Θα το τακτοποιήσω αύριο. Χαίρετε. Γερό, έχουμε καθόλου λεφτά στην τράπεζα? Κάποτε είχαμε, ρε. Αλλά τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος? Εισπρακτική. Τι θες? Τη δόση. Γιατί είμαι εγώ μόνοι μου, ποράκι! Άιντε στα τσακίδια! Άιντε στα τσακίδια! Τι? Η κλίση ηχογραφείται. Ωραία. Φτηνοπόριασε, ο άνεμος σε πήρε, φτηνοπόριασε. Να σου πω, δεν μπορεί να τα βάλεις εσύ και να τα δώσω. Πατέρα, ξέρεις που θέλω να πιάσω δουλειά όταν μεγαλώσω? Πώς δεν ξέρω. Στο ιατρικό κέντρο, σαν γιατρός. Ναι, το βρήκες! Θα με πνίξεις, αγόρι μου. Γερό! Ξέρεις που θέλω να πιάσω δουλειά όταν μεγαλώσω? Τι να πιάσει? Δουλειά! Θα με πνίξεις, ρε μαλακισμένο. Πώς τα πετάει έτσι να... Αυτό μικρό είναι ακόμα, τώρα μαθαίνει να γαυγίζει. Πατέρα, ποιος είναι ο Ριχάρδος? Ένας γενναίος Άγγλος βασιλιάς, Ριχάρδος. Γνωστός και ως Λεοντόκαρδος. Πετάχτηκε και η Πάπυρος Λαρούς να συμπληρώσει. Γερό! Λέγε, ρε. Ποιος είναι ο Ριχάρδος? Αυτό δε που πουλήσαμε τα χρυσαυγικά της μάνας σου να βάλουμε πετρέλαιο, ρε. Ο χοντρός ο κεφάλας με το διπλοσάγωνο. Ριχάρδος. Γνωστός και από την εκπομπή του Φουρφιώτη. Πετάχτηκε και η άλλη σαν την Πορδή να συμπληρώσει, να πούμε, μη χάσει. Άρα, πώς θα πάρω ανάποδες και θα φύγω από εδώ μέσα. Χτύπησε καμπάνα, δεν άκουσα τίποτα. Πατερούλη, ποια είναι η Άννα Βύση? Καλά, αγόρι μου. Δεν ξέρεις την Άννα Βύση? Είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Η μεγαλύτερη στάρ στην Ελλάδα. Πολύ όμορφη, με τεράστιες επιτυχίες. Γερό, ποια είναι η Άννα Βύση? Έλα, ρε, δεν την έχεις δει.
μια μαντάμ που διαφημίζει το άλλο ευέραστο, ε! Πατερούλη, βοήθεια! Ναι, αγόρι μου. Γράψτε 4 σπουδαίους Έλληνες. Κολοκοτρώνης, Μεγαλέξανδρος, Βενιζέλος, Περικλής. Γέρο! Ρε, μου έχεις πάει στα νεύρα. Γέρο, γέρο, γέρο. Πες μια φορά αγρία. Λέγε. Βοήθεια! Τι θες? Γράψτε 4 σπουδαίους Έλληνες. Σκέφτομαι, μωρή, μη με αγχώνεις. 4 σπουδαίους Έλληνες, γράφω. Ντάνος, Μάριος Πρίαμος, Μπός. Άμα ξέρεις, βοήθας. Για αυτό το παιδί ρωτάει τον πατέρα του, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πάρει απάντηση. Κατάλαβες, τι να ρωτήσει τη μάνα, να μην τρελαθούμε. Μπαμπακά, θέλω 50 ευρώ για αύριο στο σχολείο. Βρε ατιμολικό, το 50 που σου έδωσα χτες, το ξόδεψες κιόλα. Πόσα θες? 10 ευρώ. Ρε κεράτα. Το τάλιρο που σου έδωσα πριν από 6 μήνες το φάγες κιόλα. Και πού σε? Είναι και δανεικό, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Άιτε, λαμόγιο, έλαμόγιο, άιτε. Αγαπάκι, ξέρεις τι θέλω? Πίτσα με άγρια μανιτάρια, αλλά είναι λίγο ακριβή. Πόσο κάνει δηλαδή? 22 ευρώ. Έλα τώρα, πάρε 3-4. Πολλές δεν είναι. Πάρτες και ας τις πετάξουμε. Πόσο? 22 ευρώ. Τι λες, μωρή, πας καλά? 22 ευρώ τα άγρια μανιτάρια. Να μου λείπει. Δεν θα αρχίσουμε τίποτα τσαμπουκάδι με τα σουτζούκια και να τρέχουμε? Για κοίτα, έχει ημέρα πεπερόνια. Διπλανή τι έγινε, ξενικιάσανε? Δεν τους ακούω γι' αυτό. Είπα σήμερα να πω κάτι διαφορετικό που είναι τηλεόραση, αλλά τι το ήθελα. Θέλω να πάω να δω, είναι καλά, δεν είναι, ανησυχώ. Να σου πω. Ναι, πες το όμως. Πρέπει να βάλουμε το παιδί νωρίς για ύπνο σήμερα. Γιατί? Τι γιατί, μωρό, μετά τις 10 θα γίνει φάση. Βάλε το ζαβό. Νωρίς για ύπνο σήμερα. Γιατί? Τι γιατί, μωρή. Μετά τις 10 θα ξαναπεινάσει. Έρχεται Τσικνοπέμπτη. Τι θα κάνουμε? Λέω να πάμε σε μια ταβέρνα στην Εκάλη, να φάμε ψητά στη Θράκα. Έρχεται Τσικνοπέμπτη. Τι θα κάνουμε? Λέω να πάμε δίπλα στο Μιχάλη, να φάμε ψητά στην Τράκα. Αγάπη μου, για το Πάσχα θέλω Λονδίνο, Λονδίνο, Λονδίνο. Έρχεται Πάσχα. Κοίτα μην πεις καμιά μαλακία. Έτοιμη σου, να το έδω στο βλέμμα σου γι' αυτό. Άιτε, άιτε. Αύριο έχω γενέθλια. Το ξέρω, αγάπη μου. Τι δώρο θα πάρω? Α, φέτος αποφάσισα
Να βάλω βαθιά το χέρι στη τσέπη. Και τι έχει εκεί? Ένα κουτάκι. Όπως καταλαβαίνεις, θα πάρεις ένα δακτυλίδι με ακριβή πέτρα. Δεν το πιστεύω. Πάντως, ό,τι και να ήταν, η πρόθεση μετράει. Τώρα, κάτσε. Αύριο! Σιγά, Όργιο, σιγά, θα σκοτωθεί, σιγά. Έχω γενέθλια. Πάλι? Τι πάλι? Κάθε χρόνο έχω. Αυτό πάλι? Τι θα πάρω? Τώρα, τι θα πάρεις, ό,τι παίρνεις κάθε χρόνο. Έλα στις βλακίες. Καλά, κοίτα, φέτος αποφάσισα να βάλω βαθιά το χέρι στη τσέπη. Και τι έχει εκεί? Μια τρύπα. Κοίτα, πέτρα είναι κι αυτό. Δεν το πιστεύω. Η πρόθεση μετράει. Αγάπη, πρέπει να ανανεώσουμε τη σχέση μας. Λέω λοιπόν να οργανώσουμε ένα δίθεν ραντεβού στα τυφλά, σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά. Ωραία ιδέα. Ας συναντηθούμε αύριο στις 8 λοιπόν, στο Βάρσο, στην Κηφισιά. Και πώς θα σε γνωρίσω? Θα κρατάω ένα μεγάλο, ακριβό κόκκινο τριαντάφυλλο. Τι να κάνουμε? Να οργανώσουμε ένα δίθεν ραντεβού στα τυφλά, σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά. Ωραία, αύριο στις 8 στα σφαγεία. Και πώς θα σε γνωρίσω? Απ' τα αυτιά. Πώς θα με γνωρίσεις, μωρί, δεν με ξέρεις? Και τι θα κρατάς? Θα με γνωρίσεις, λέμε. Τι τώρα κόκκινο τριαντάφυλλο να πληρώσουμε. Ντάντι. Ναι, Βλαστάρη μου. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι κάποιος είναι σε κόμμα? Σημαίνει ότι είναι οργανωμένος σε κάποια πολιτική παράταξη. Στο Πασόκ, ας πούμε. Ή ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του και δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Σωστά. Γερό! Θα πάω να μάθω καράτε, ρε, στο λέω, ε. Με το που θα λες γερό, τάγκ με στη μούρη, να πούμε. Λέγε. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι κάποιος είναι σε κόμμα? Σημαίνει ότι είναι οργανωμένος σε κάποια πολιτική παράταξη. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ή ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του και δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Το ίδιο είναι, μωρή, μην το μπερδεύεις το παιδί! Για να πεταχτεί εκεί, να συμπληρώσει. Μπαμπάκα! Ωχ, σε ξύπνησα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, αγόρι. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τι είναι δημοκρατία? Δημοκρατία? Άκου. Αν για παράδειγμα εμείς θέλουμε να φάμε ψάρια και εσύ πατάτες τηγανητές, είμαστε δύο και είσαι ένας. Άρα θα φάμε όλοι ψάρια γιατί είμαστε πλειοψηφία. Α, ναι. Εγώ νόμιζα ότι η δημοκρατία είναι να φάει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι. Άκου άλλο παράδειγμα. Στην Ελλάδα έχουμε 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Αν οι περισσότεροι θέλουν για κυβέρνηση το Πασόκ, τότε θα κυβερνήσει το Πασόκ. Άρα, δημοκρατία είναι να κάνεις αυτό που θέλει η πλειοψηφία. Hey! Yeah. No. Ρε, θα πάω από καρδιά, τι καταλαβαίνεις, ε? Δεν θα γίνεις άνθρωπος ποτές, ε, ποτές! Λέγε. Τι είναι δημοκρατία? Πού τα άκουσε αυτό, ρε? Από το φλωράκι δίπλα.
Το γιο του πλούσιου με τη μαύρη τη ρόμπα με το δράκο στην πλάτη. Ο Μιγιάκη με μαλλιά. Αφού δεν βλέπει να διαβάσει, τι θέλει την εφημερίδα. Εδώ την έχει κολλήσει, εδώ να πούμε. Δημοκρατία, ε. Άκου. Δεν άκουγες πριν. Αν για παράδειγμα, εμείς θέλουμε να φάμε ψάρια και εσύ πατάτες τηγανιτές. Είμαστε δύο και είσαι ένας. Άρα... θα αρχίσω τις τσιρίδες και θα φάμε πατάτες. Καλά, πατάτες θα τρώγαμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι πιο φτηνές. Κανονικά όμως θα έπρεπε να φάμε όλοι ψάρια γιατί είμαστε πλειοψηφία. Εγώ νομίζω ότι η δημοκρατία είναι να φάει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι. Άκου άλλο παράδειγμα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Από αυτούς ψήφισαν οι μισοί, δηλαδή 5 εκατομμύρια. Από αυτά τα 5 εκατομμύρια, το 35% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή γύρω στα 2 εκατομμύρια. Άρα, στους 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους, το 20% ήθελε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως υπογράφει μνημόνια για το υπόλοιπο 80%. Άρα, στην Ελλάδα, δημοκρατία είναι να κάνεις αυτό που θέλει μειοψηφία. Μπαμπακούλη! Ναι, καμάρι μου. Πήγε 9. Θέλω να μου πεις ένα παραμυθάκι για να κοιμηθώ. Αμέ, γιατί όχι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα παλάτι, ζούσε μια κακιά μητριά, η οποία κακομεταχειριζότανε την όμορφη κόρη του άντρα της, που τη λέγανε Χιονάτη. Αχ, μην το αγριεύεις το παιδί με τη μητριά. Πες του ένα ωραίο παραμυθάκι. Οκ. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό σπίτι, μέσα στο δάσος, ζούσε η κοκκινοσκουφίτσα. Γερό! Πω, κακός πυρίσει τον κόλλο αυτό το παιδί, ε. Λέγε, ρε. Πήγε 3 η ώρα. Δεν μου λες καμιά παραμύθα, μπας και με πιάσει ο ύπνος. Παραμύθα. Αλλά. Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος δεν είχε δουλειά, δεν είχε καθόλου λεφτά, του τα είχε πάρει όλα το κράτος, και αντί να βγει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί με τσαμπουκά, καθόταν όλη μέρα στο καναπέ του και έβλεπε Survivor. Αχ, έλα, μην το ψυχοπλακώνεις το παιδί. Πες του ένα ωραίο παραμυθάκι. Ωραίο παραμυθάκι. Καλά. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος δεν είχε δουλειά, δεν είχε καθόλου λεφτά, του τα είχε πάρει όλα το κράτος. Και αντί να κάθεται όλη μέρα στο καναπέ του και να βλέπει Survivor, βγήκε στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκε με τσαμπουκά, ξύλωσε όλους αυτούς που το κοροϊδεύαν από τη θέση τους, βρήκε δουλειά, γύρισαν τα παιδιά του που είχαν φύγει αναγκαστικά στο εξωτερικό. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Άμα συνέβαινε τέτοιο πράγμα, αγόρι μου, αυτούς μαύρο φίδι που τους έφαγε. Εμείς όμως σίγουρα θα ζούσαμε καλύτερα. Σε χάρη από το σχολείο τους. Κάποια στιγμή βαρέθηκαν να βρίσκονται οι δυο τους. Να βρούνε τρόπους άλλους ψάξανε για να μπορέσουν να ανανεωθούν. Μέχρι και παρτενέρ αλλάξανε για να ευχαριστηθούν. Είναι πια οι εποχές τελείως διαφορετικές. Πιο τρελές, χαλαρές, ανοιχτές. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Χωρίς να δεχτείς κριτικές απ' τις γλώσσες τις κακές. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι υποδείς. Τώρα πλέον ξέρεις ό,τι θα το βρεις. Χωρίς να κατηγορηθείς. Να κατηγορηθείς. Να κατηγορηθείς. Swinging, swinging. Ήτανε μόδα, έξω ήρθε κι εδώ. Swinging, δυο ζευγάρια αλλάζουν μεταξύ τους σύντροφο. Swinging, δίχως να νιώθουνε καμιά ενοχή. Swinging. Κλείνουνε τώρα τεβού σε κάποιο μπα. Και πρέπει να κρατούν ένα ξεσούα. Για να
φαινόμενο συχνό, φυσιολογικό, λογικό, λογικό, λογικό. Το πάθος να εξαφανιστεί, εντελώς να σβηστεί, ο γάμος τώρα να υποστεί. Και έρχεται η μέρα που ψάχνουν τρόπους να συναντήσουν άλλους ανθρώπους. Ποτό να πιούν και να ζευγαρωθούν. Είναι πια οι εποχές, τελείως διαφορετικές. Τρελές, χαλαρές, ανοιχτές, χωρίς να κάνεις αντιθές. Χωρίς να δεχτείς κριτικές απ' τις γλώσσες τις κακές. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι παθείς, τώρα πλέον ξέρεις ό,τι θα το βρεις. Δίχως να ντραπείς, δίχως να ντραπείς. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for free. Συγγνώμη, ρε πίτσα, τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ γάμο. Στο είπα 100 φορές, swinging. Swinging. Τι είναι αυτό το swinging? Θα γνωρίσουμε ένα άλλο ζευγάρι. Και τι θα κάνουμε με αυτό το άλλο ζευγάρι? Στην αρχή θα πιούμε ένα ποτό και μετά ό,τι ήθελε προκύψει. Δεν ήθελε, εγώ φεύγω. Έλα εδώ! Πού ζεις, καημένε Φανούρη? Σε όλο τον κόσμο τα μοντέρνα ζευγάρια έτσι ανανεώνουν τις σχέσεις τους. Τι λες, μωρή, πας καλά. Έτσι και μάθουν στην Λαχαναγορά ότι ο Φανούρης κάνει swinging, έχει να πέσει σφαλιάρα που θα είναι όλη δικιά μου. Όλοι μαζί θα βαράνε, να πούμε. Ο Σάκης ο Καρπουζάς, ο Ντίνος ο Πεπόνιας, η Κούλα η Σταφιδού, η Σούλα με τις κοιλώτες. Ας κοιτάνε τα μούτρα τους αυτοί. Για χαρά είναι τα μούτρα τους, δεν κατάλαβα. Επειδή αυτοί δεν κάνουν swinging, είναι κατώτεροι άνθρωποι. Χαλάρωσε, είπα. Έλα, πιο πολύ τρομάζω έτσι. Έλα, λέμε. Έλα. Και δεν μου λες πού τους βρήκες? Από αγγελία στο ίντερνετ. Όμορφος και όμορφοι, ζητούν όμορφο και όμορφοι για να παίξουν μαζί τους. Ναι, όμορφο και όμορφοι ζητούν. Άμα δουν εσένα θα λαγγίσουν. Μούξινος γαμό, το ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που δουλέψαμε τότε μαζί στο IKEA, να πούμε. Σε είδα, μέτραγες την τουλάπα, κράταγες το μέτρο. Λέω, ωραία, πίτσα με το μέτρο, θα φάμε καλά. Αλλά δυστυχώς από τότε η μόνη διάσταση που μετράς είναι το φάρδος. Τι υπονοείς? Τίποτα. Όποιος γέλασε, κατάλαβε. Τουλάχιστον εσύ με πήρες με το μέτρο. Εγώ που σε πήρα με τον πόντο. Τι υπονοείς? Τίποτα. Όποιος γέλασε, κατάλαβε. Πάντως δεν μπορώ να πω. Παρέμεινε σ' όνομα και πράγμα. Δηλαδή, νόστιμη. Όχι, μία συν μία δώρο. Μ' αρέσει που θέλετε να πάρουμε και ζυγαριά με φωνητική ένδειξη, να πούμε. Τι εννοείς? Τι εννοώ, δεν θυμάσαι? Ανέβηκα εγώ, είπε, 92 κιλά. Ανέβηκε εσύ, θυμάσαι τι είπε? Τι? Παρακαλώ, ένας-ένας. Καλά. Τώρα όμως που πήρα το μηχάνημα παθητικής γυμναστικής, θα δεις. Την πήρες? Μια ειδική ζώνη. Τη φοράς, κάθεσαι και αυτή σε γυμνάζει κάνοντας μικρές δονήσεις. Σε κουνάει για τα καλά. Να σου κάνω εσένα, μωρή, μικρές δονήσεις. Εσύ για να κουνηθείς δεν θες ζώνη. Αλλά? Σεισμό. Μια ζωή κρυάδες. Αλλά έτσι ήσουνα. Ψυχρός και... πεζός.
Εγώ πεζός, μωρί. Εγώ πεζός, η πιο ρομαντικιά ψυχή της Ιφιλίου, να πούμε. Εσύ, ρομαντικιά ψυχή, ας γελάσω. Τι φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Είναι εκπαιδευμένη. Πώς είσαι έτσι, μωρί. Σαν υπερτροφική κάμπια, γάμο. Που κάθε χρόνο του Αγίου Βαλεντίνου, αντί για ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, μου φέρνεις ένα χοιρινό σουβλάκι. Και τι να κάνω, αφού μαζί σου δεν γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά τον Άγιο Βου Βαλεντίνο. Τέρμα, από εδώ και μπρος κόβω το κρέας. Ωραία, κόβε το, γιατί σε εμάς το που το καταπίνεις θα πυνιγείς καμιά μέρα. Δεν κατάλαβες, το κόβω από τη διατροφή μου, το καταργώ. Α, ναι, και τι θα τρως? Σόγια. Σόγια, ωραία, ξεκίνα από το δικό σου το σόι πρώτα. Φάει τη μάνα σου για αρχή, μετά την αδερφή της και θα σου πω εγώ για τη συνέχεια. Καλά, θα δεις πως θα είμαι σε 2 μήνες, μία κούκλα, και τότε θα πηγαίνω μόνο με φουσκωτός. Τι λες, μωρή, ο μόνος φουσκωτός που μπορεί να έρθει μαζί σου είναι ο Αϊ-Βασίλης που βάζουμε στο δέντρο. Και αυτός με πολύ ζόρι, να πούμε. Ναι, θα αρχίσω και γιόγκα. Α, στη γιόγκα θα έρθω κι εγώ. Ναι, να γίνουμε ζήλοι σαν την άλλη φορά. Τι εννοείς? Δεν θυμάσαι? Μας είχες λωμώσει στα αέρια, ο. Έκανα αέρια γιόγκα. Εγώ αυτό, μωρή, μου λέει δασκάλα, βάλε τον από εδώ και τ' άλλο εδώ. Λογικό δεν είναι να μου φύγει, δεν κατάλαβα. Δεν λες που δεχέστηκα. Οριακά ήταν έξω-έξω. Είχα φάει εκείνα τα παπουτσάκια που είχες φτιάξει 46 νούμερο. Θυμάσαι κάποια στιγμή που βάλα το κολομέρι στο πάτωμα και πεντουζάρισε κάτω? Γιατί το έκανα? Για να φράξω την έξοδο. Ερχότανε, μιλάμε με ορμή. Άιντε να πούμε, άιντε, είσαι και παράπονο, άιντε. Τέλος πάντων, λύσε μου τώρα μια απορία. Γιατί το κανόνισε όλο αυτό το καράκι ο Ζηλίκη, γιατί θα τρελαθώ. Γιατί δεν επικοινωνούμε πια? Εγώ αυτό, μωρί, σε παίρνω και το έχεις κλειστό, λέει, θα τα ακούσω και από πάνω. Ξέρεις τι είπανε σήμερα στην εκπομπή, αλήθειες με τη Ζήνα? Για μας? Όχι. Α. Ότι τα ζευγάρια που αγαπιούνται πραγματικά βλέπουν ένας τον άλλο στον ύπνο του κάθε βράδυ. Εσύ με βλέπεις στον ύπνο σου? Κάθε βράδυ. Χθες όμως με κλώτσαγες όλη νύχτα. Δεν μ' είχε πάρει ακόμα. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Ντρέπομαι, γι' αυτό φεύγω. Έλα εδώ! Μην δένα πρώτο τέλος! Κακάριζε. Έλα εδώ, είπα! Μην τραβάς, μωρί, θα μου σκίσει το σακάκι, μωρί, και είναι και δανεικό. Απ' τη φιλαρμονική το πήρα, μωρί. Τι θα του πω του μαέστρου, να πούμε, sorry, έγινε ζημιά. Και δεν μου λες πώς θα τους γνωρίσουμε? Με αυτόν μίλησα. Α. Μου είπε ότι θα κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Το κλασικό κόκκινο τριαντάφυλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Καταφωνεί. Ο Λάκης Κομνηνός στα νιάτα του. Κατέβασε το χέρι μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε από την Αγγελία? Ναι. Μάλιστα. Ο σύζυγος? Ναι, ναι. Εσάς, η σύζυγος? Έρχεται. Παρκάρει και έρχεται. Πάμε να φύγουμε, μωρί. Ξεφτυλιστήκαμε σε αυτόν, μην ξεφτυλιστούμε και σε αυτήν. Κάτσε, είναι ντροπή, κάτσε να πει η κυρία. Ναι, πολύ κυρία, τι να σου πω, μακρύνω από δάφτον. Α, να την. Αγάπη μου, το ζευγάρι που έχουμε ραντεβού. Χαίρο πολύ. Χαίρο. 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 Τι έπαθες, καλέ? Τίποτα, λόγω, 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 λόγω. Χαίρο. Είσαι αμάρταλη. Δεν σε θέλω πια. Είσαι αμάρταλη. Είχε μακριά. Αμαρτήσεις γι' αυτό. Δεν σε συγχωρώ. Φύγε μακριά. Να μην.
Χαίρο πολύ, κυρία μου. Όλα. Όλα και όλα η χαρά δικιά μου. Γιατί μιλάς έτσι? Πώς έτσι, δεν κατάλαβα. Πώς έτσι, μα αυτή την ψεύτικη φωνή. Τι είναι η φωνή μου, τι έχει, τώρα την άκουσες εσύ? Όμορφος και όμορφη. Πάντως στην αγγελία δεν είπατε ψέματα. Εσείς όμως είπατε. Δεν καθόμαστε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα? Βεβαίως. Πώς λέτε να κάτσουμε? Θες να κάτσεις δίπλα μου? Πορκένο. Ωραία. Εγώ? Εσύ πήγαινε στα μάξι, δεν αργήσω. Στην καρότσα κάτσε πάνω στα καρπούζα, μας τα κλέψουμε. Και έρχομαι εγώ να σου ανοίξω να κάτσεις μπροστά. Άιντε να πούμε, άιντε. Κάτσε εδώ, από ό,τι βλέπω δεν φοβάται. Πρέπει να έχει πάει πολλές φορές στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είναι ημέρη, μην τη βλέπετε έτσι. Κάθε 20 λεπτά μόνο θέλει τάισμα. Μην τη σπετάτε ψωμιά. Εάν σπετάξετε, με δύναμη και κόρα. Κόρα σκληρή. Και το μόνο που πρέπει να προσέχετε, κάθε 8 με 10 λεπτά πετάει νερό από τη μύτη. Ένα έτσι κάνει. Όλες οι φάλαινες το κάνουν, πετάνε νερό. Απλά αυτό το πετάει στη μούρη του. Ένα έτσι κάνει, έχετε το νου σας. Αλλά κάνει παιχνίδια με την μπάλα, κάνει διάφορα. Θα περάσει ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πήρα πολύ χώρο. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο χώρο. Να σου πω. Τι θες μωρέ, θα πας στον Μπεγκλέρη στη Μούρη, λέγε γαμό, το λέγε να πω. Τους είδαμε, δεν μας άρεσαν, φεύγουμε. Τι δεν μας άρεσαν, μια χαρά άνθρωποι, δεν κατάλαβα. Από πού συμπέρανες ότι δεν μας άρεσαν? Εξάλλου δύο κουβέντες θα τα αλλάξουμε μαζί τους. Εγώ δεν θέλω να ανταλλάξω τίποτα μαζί τους. Το κατάλαβες, ούτε καν το τηλεφωνό μου. Δεν τον είδες αυτόν. Μου ρίχτηκε αμέσως. Βουρ στον πατσά. Στην κυριολεξία. Και αυτή, ψηλή και άχαρη. Ναι, ναι, έχει κάτι ποδάρες. Και ο κόλος. Εκεί. Γιατί το βυζί. Απαπα, πέτρα, πέτρα. Και πρέπει να είναι πολύ ανώμαλη. Όρεμα να μου λες. Τι. Να είναι τίποτα ανώμαλη και να μπλέξουμε. Πάντως χάλι μαύρο, ρε παιδί μου, χάλι μαύρο. Μου θυμίζει αυτή η τραγουδίστρια, τη Τζένιφερ Λόπεζ. Την ξέρεις τη Τζένι? Ποια Τζένι? Φερ Λόπεζ. Εγώ πάντως δεν θέλω να κάνω κάτι με αυτούς και κυρίως με αυτήν. Αυτή θα την αναλάβω εγώ, μην αγώνεσαι. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, θα σε αφήσω εγώ εκτεθειμένη. Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου και θα πάω εγώ μαζί της. Τι άλλο θέλεις, μωρή, τι άλλο θέλεις? Θα θυσιαστώ για πάρτι σου. Και αυτόν, εγώ το συγχαίρομαι. Θα τον αναλάβεις και αυτόν? Όλα εγώ τα κάνω, δεν κατάλαβα. Άλλωστε εσύ μας κουβάλισες. Και θέλεις να φύγεις. Με το που είδες όμως την ψηλή. Λοιπόν, άμα θες εσύ μείνε, εγώ φεύγω. Ωραία. Ωραία. Είναι αντιμετώπιση αυτή, ε. Έχουν που έχουν τα χάλια τους, να τους το δείξουμε κατάμουτρα να πούμε. Αυτό είναι bullying, κυρία μου. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν το κάνω. Συγγνώμη. Μήπως το μετανιώσατε? Ναι. Ναι, σιγά μην το μετανιώσαμε. Από αυτούς είμαστε να λέμε και να ξελέμε. Πήγαινε μωρή, βλέπεις είναι τερατολάγνος, πήγαινε να μου. Έρχεται μόνο, προσέξτε, είναι η ώρα να κάνει το αυτό το εδώ. Πιτσιλωτό, εντάξει. Έλα ρε μωρό μου, που χάνεσαι να μου, ανησύχησα. Εσείς, πώς ήρθατε? Με τα μάξι τρομάρα μας. Γιατί? Δεν έχετε καλό αμάξι? BMW έχουμε. Ένα BMW. Μια καρούτα. Το BMW, το καρούτα. Δεν ξέρω αν ξέρετε από καλά αμάξα. Υπάρχει ένα στην Ελλάδα, το δικό μου. Ένα φοβερό αμάξι, είναι γκάμπριο. Απ' τη μέση και πίσω. Αλλά καταπληκτικό, άμα πιάσει η βροχή, πατάω ένα κουμπί. Και κλείνει από πάνω. Σταματάει να βρέχει. Εσείς τι αμάξι έχετε?
Φεράρι. Α, στα τα παπούτσια μου. Ποιο μοντέλο? Α, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι Συριακή. Φεράρι Συριακή. Σας κορόιδεψαν, μάνα μου. Γιατί? Η Φεράρι είναι γερμανική. Πού μάθαν οι Σύριοι να φτιάχνουν Φεράρι? Άμα φτιάχνουν Φεράρι, θα ερχόσαν εδώ θαλασσοπνιγμένοι. Μην τρελαθούμε τώρα. Μίλα μου λίγο για σένα. Η προφορά σου είναι λίγο περίεργη. Από πού είσαι? Δε Βενεσουέλα. Έλα. Δε Βενεσουέλα. Νότια Αφρική. Άκουσες, μωρή. Η κυρία είναι από κάτω. Και ο κύριος από πάνω. Μου, τι να κάνω? Το σταυρό σου, μωρή, πώς ξανατύχει. Βερδά. I beg your pardon. Αλήθεια. Α, πώς πας με τη γυναίκα σου? Με σακούλα. Νο, νο. Τι, τι. Εννοώ, πώς τα πας με τη γυναίκα σου? Χάλι μαύρο. Δεν επικοινωνούμε, κατάλαβες. Δεν έχουμε κοινό σημείο επαφής, σπαστικιά, ενοχλητικιά, να... Να σου πω. Τι θες, μωρέ? Δεν πάμε σιγά σιγά. Από τώρα... Δεν θα σηκώνεις εδώ πέρα για δουλειά. Ξυπνάει στις 4 τα χαράματα. Πού δουλεύει? Στο Ρέντι. Στο Ρέντι. Στον Ολυμπιακό. Είμαι μάνατζερ ποδοσφαίρου. Ουάου, μου ιντερεσάντε. Θα τον πάρουμε, πού παίζει? Αυτός ο μου ιντερεσάντε, πού παίζει, λέω? Από του Βαγγέλη τον θέλουμε. Καταρχήν τι θέση παίζει? Επιθετικός, αμυντικός, χαλφ, να ξέρω τι θα πω. Μέχρι να στήσει τον πάγκο. Θα στήσεις πάγκο? Ναι. Κοίτα, σαν μάνατζερ ποδοσφαίρου ασχολούμαι με τα στημένα παιχνίδια. Για να είμαι σίγουρος, δεν στείνω μόνο τους βασικούς, στείνω και τους παίκτες του πάγκου, κατάλαβες? Έχεις να κουβαλήσεις ντομάτες? Ντομάτες? Η Ολυμπιακή στη γλώσσα μας, λόγω χρώματος, κατάλαβες? Πιπεριές? Παναθηναϊκή. Μη σου πω για τις μελιτζάνες. Λάρισα. Τις προάλλες 2,60 οι φλάσκες. Η απόδοση της Λάρισας. Κανείς δεν τις πήρε, τις πετάξαμε. Στο κουβά. Βούλωτο, μωρί, όλα τώρα τα θυμηθείς. Βούλωτο, λέμε. Εσύ με τι ασχολείσαι? Γιο, να δουλειά. Κάθομαι. Σε ποιον? Και? Και που κάθεσαι, βγαίνει τίποτα ή απλά κάθεσαι? Σι, αφού να δουλειά. Κάθομαι. Ωραία, πολύ ωραία. Η σύζυγος κάνει γυμναστική? Η γυμναστική όχι. Χτες γράφτηκε στο γκολφ. Εσύ έχεις κάποιο χόμπι? Παίζω γκολφ. Αλήθεια! Ναι! Είναι συναρπαστικό. Το γκαζόν, η τρύπα, το μπαστούνι, το μπαλάκι. Ω, από στόμα μου το πήρες. Το μπαλάκι? Ας το ξαναβάλω. Νο, νο! Τι, τι! Πόσο ωραίο είναι γκολφ. Εγώ γράφτηκα χτες. Πρέπει να είναι muy difícil. Πολύ δύσκολο. Α, ναι, ναι, ότι είναι difícil, είναι μόνο difícil. Deep για deep difícil. Βέβαια, παίζει ρόλο και ο δάσκαλος που θα αναλάβει να σε μάθει, κατάλαβες. Προφανώς δεν έχεις πέσει σε καλά χέρια. Τι εννοώ? Έλα να σου δείξω δύο πραγματάκια να καταλάβεις τη διαφορά. Έλα. Μα εδώ. Ναι, μωρό, μια οικογένεια μεγάλη είμαστε, μια παρέα να πούμε. Ποιος θα μας παρεξηγήσει? Έλα, έλα. Έχει μου εμπιστοσύνη. Αφήσει τα χεράκια μου να πούμε. Ωραία, μάνα μου. Καταρχήν έχεις όλα τα προσόντα να παίξεις επαγγελματικά γκολφ, εγώ στο λέω. Ναι, ναι, όχι ερασιτεχνικά για χόμπι. Άκουσέ με. Ωραία, φίλε. Τέτοιο ταλέντο και δεν το είχα ανακαλύψει ακόμα, να μου. Δεν τη φτάνω κιόλας, τι κάνουμε τώρα, να μου. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση στο γκολφ είναι η γλουτή να είναι σφιχτή. Καταλάβες, σφίξε λίγο τις γλούτους. Άλλο λίγο αν το αισθανθώ. Λίγο ακόμα. Άλλο λίγο. Όπα, 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 χαλάρωσε λίγο, όπα. Όπα, πατανάλια. Ωραία. Τώρα το κορμί πρέπει να είναι σκυφτό,
Μαζέψου! Ευχαριστώ. Τη βοηθός μου. Όντως σκύψαμε πάρα πολύ. Πιο μικρό σκύψουμε. Εκεί, εκεί, εκεί. Παίρνουμε τώρα το μπαστούνι και τα μπαλάκια. Μα δεν έχουμε μπαστούνι. Έχουμε μπαλάκια. Και σημαδεύουμε έτσι την τρύπα. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε και μπαστούνι. Λοιπόν, πάμε πάλι έτσι. Πιάνουμε το μπαστούνι με τα δυο χεράκια. Αχ, με ενοχλεί η σακέτα. Βγάλε τη ρε μωρό μου. Άμα σε ενοχλεί η σακέτα, λαφουστάνετε, σε ενοχλεί. Ενοχλεί εμάς. Κράτα λίγο. Πού να βάλω τώρα άλλα σακέτα. Α, τα κεφάλα. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Και στα δικά σας και σύντομα. Έλα μωράκι μου, έλα, μη χαλαρώνεις, μην ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε. Πάρμπα, ζηλεύεις, Τι να κάνουμε, αυτά είναι ατυχερά το επαγγέλμα τους, κατάλαβες. Όταν είσαι δάσκαλος γκολφ, έχεις σκάσει από τη ζήλια τώρα, κοίτα τον εκεί, κοίτα τον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πιάνουμε το μπαστούνάκι καλά. Γιαγούρι, μωρό μου, γιαγούρι. Γιαγούρι, ρε μωράκι μου, γιαγούρι. Για να σκάσει ο μπάρμπας εδώ μπροστά. Λοιπόν, σημαδεύουμε τώρα με τον μπαλάκι την τρύπα και σουτάρουμε με όλη μας τη δύναμη, εντάξει. Πάμε. Αυτό ήταν μια χαρά, συγχαρητήρια για πρώτο μάθημα. Τα πήγες καταπληκτικά. Αύριο θα μάθουμε κι άλλα, μωράκι μου, στο υπόσχομαι. Ωαου, Λάτιν, λατρεύω Λάτιν. Πατρίδα. Χορέψει μαζί μου, Λάτιν. Όχι, άσε, καλύτερα να μην γίνουμε ρόμπα. Γιο μπαϊλαρίν. Γιο μπαϊραχτάρ. Τέσσερα τη λιχτά έφαγα πριν έρθω. Με απ' όλα μέσα ακόμα τα ρεύομαι να πούμε. Είχε βάλει τζατζίκι, τίγκα να πούμε. Αχ, θέλω να χορέψουμε Λάτιν. Αχ, έχω ένα πόνο στην πλάτη. Νο, νο, μπιέν. Εσύ μπιέν. Νο, νο, Μαρία. Φελίθια του. Του. Φανούριοθ. 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 Νο, Κώστας. Νο, 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 Κώστας. Έλα εδώ, Μαρία. Πόσο είπε ότι τους λένε. Γιάννη και Μαρία. Αυτή γιατί λέει ότι λένε Φελίθια. Φελίθια. Συγγνώμη, δεν είσαι ο Γιάννης. Όχι, είμαι ο Ρένος. Και τη γυναίκα σου τη λένε Μαρία. Όχι, τη λένε Φελίθια. Ηλίθια. Τι κάνουμε τώρα. Την πάπια, μια χαρά είμαστε εδώ. Πού ξέρουμε πώς θα είναι οι άλλοι. Συγγνώμη, δεν είστε η Σούζη και ο Κώστας. Ναι, 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 η Σούζη και ο Κώστας. Ναι, ναι. Η Σούζη και ο Κώστας ο Λεβέντης. Έλα Κωστάκη, δώσ' το χέρι σου, αγόρι μου, έλα, μην τρέπεσαι ρε Κωστάκη, έλα ρε σου λέω, χαιρέτα τον Κύριο. Όχι, είμαστε η Πίτσα και ο Φανούλης. Έπρεπε να το καταλάβω με το που σας είδα. Από πού? Πάμε αγάπη μου, σαν δεν τρέπεστε λέω εγώ. Να έρθω κι εγώ μαζί. Φοβούμαι. Κάτσε ρε στην άκρη, ρε. Με θέλει. Όπο ρόμπα γίναμε μωρί. Φύγαν, τι κάνουμε τώρα. Για πήγαινε στο καράφλα, μήπως παίξεις τίποτα με αυτούς. Πάω εγώ στο μουσάκι να πούμε να... Παιδιά, καμιά ανταλλαγή γουστάρετε να πούμε. Έχω και καρπούζι στα μάξια πάνω να φέρω, μα θέλετε να φάμε. Πού πάτε ρε παιδιά, Τι φύγαν όλοι. Ωραία, λες και έπεσε περονόσπορος να πούμε. Πω πω ξεφτύλα. Όχι τίποτα άλλο. Έκανα και μπάνιο σήμερα που δεν ήταν η μέρα μου. Άλλαξα και σόβρακο χωρίς να υπάρχει λόγος. Μη σκάς, δεν πάνε χαμένα. Τι εννοείς. Ήρθαν οι σωστοί. Σίγουρα είναι αυτοί.
Τι, για χαζί με περνάς. Ναι, αλλά τέλος πάντων, πού το κατάλαβες. Τώρα το θυμήθηκα. Μου είπαν ότι θα κρατάνε μια γλάστρα. Βέβαια, με τέτοια γλάστρα δεν κάνει swinging. Αλλά. Μετακόμιση. Όνα σου γάμ. Τι κάνουμε, μωρία, κοίτα, έχει πίσω πόρτα. Από πού φύγαν οι άλλοι. Όνα σου γάμ. Για κοίτα, μωρή, θα έχει έξω το κινδύνο. Δεν μπορεί. Εδώ πρόκειται για κίνδυνο. Από πού θα φύγουμε, για κοίτα. Θα την καρφώσω. Έτσι και έρθει προς τα δω, κάτσε και θα δεις στην καρδιά δυστυχώς. Πήγαινε να βρεις καμιά πλεξούδα σκόρδα. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Γιατί πλασάρει, μωρή. Μήπως είναι ο Μούιτε Σελάντε. Έλα, αλάργα, 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 αλάργα. Συγγνώμη, μήπως είστε πίτσα και φανούδες. Όχι, πες όχι. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Θα το κάνουμε στην καρότσα πάνω στα καρπούζα. Και ας μου πει και κουκουτσάκι στον κόλο, δεν με νοιάζει. Αρκεί να πεις όχι, σε παρακαλώ, σε ηκετεύω. Ναι. Εσείς. Γιάννης. Όχι ρε φιλέ. Μαρία. Τι γίνεται ρε. Σήμερα κάνει swinging μέχρι και κουτσή Μαρία. Μέχρι και κουτσή Μαρία. Ευχαριστώ, μαμά. Παντάξιος. Ευχαριστώ πολύ, ωραία μου κυρία. Ρε εσύ, η πεθέρα σου φυσάει, ρε. Ε, ναι, ρε, από αυτή πήρε η Τζέννη. Τι γίνεται, βασιλάκι αγόρι μου. Καλά, πάτερ. Θα αργήσει πολύ το τζενάκι. Όχι, όχι, έρχεται. Από πού, Κυριακούλα. Κοροπή. Α, τους γονείς σου δεν βλέπω. Έρχονται κι αυτοί. Έχουν πάει να παρκάρουν. Άντε, έχει και survivor απόψε. Μην το χάσουμε. Καλά, ε. Και το ντύσιμο φοβερό λέμε. Εντάξει, ρε, λογικό είναι. Την κόρη της παντρεύει. Που να δεις τους γονείς μου πώς έχουν ντυθεί. Άντε, Μωρινέλα, κουνήσου. Κουνιέμαι, Δήμο, κουνιέμαι. Τη Βιβί περιμένω. Έρχομαι, καλέ. Μια ζωή καθυστερημένη, αδερφή σου. Τι να κάνουμε. Κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί έξυπνο και ένα ζευγό. Και εσύ δεν έχεις ένα αδερφό έξυπνο. Έλα. Έλα. Με χτύπησαν τα παλιοπάπουτσα. Γεια σου, πάτερ. Καλώς τον κύριο Προκοπίου.
Άντε, είναι ντροπή να αργήσουν οι γονείς του γαμπρού. Αυτό σε πείραξε. Η νύφη που παίρνουμε δεν σε πείραξε. Σταμάτα καλέ, τι να έφαγε στην κοπέλα. Εγώ, ο γιος μου έφαγε πετριά με δάφτη. Ακούσε εκεί το χαϊβάνι να μπλέξει με τραγουδίστρια. Και επειδή είναι τραγουδίστρια. Και εσύ τραγουδίστρια δεν ήσουν όταν σε πήρε ο Δήμος. Ναι, αλλά εμένα με πήρε ο Δήμος Προκοπίου. Δεν με πήρε ο Δήμος Κοροπίου. Κατάλαβα. Καλέ, πού τη γνώρισε αυτή ο Βασιλάκης. Στη Μύκονο πέρυσι το καλοκαίρι. Τον είχαμε στείλει κατασκήνωση. Αυτή πήγαινε συχνά εκεί για αρπαχτές. Αρπαχτές ως τραγουδίστρια. Αν καθόταν η φάση, τραγούδαγε κιόλας. Την είδε, την ερωτεύτηκε. Η οικογένειά της πάντως είναι εξαιρετική. Ο μπαμπάς της στο δημόσιο, ο αδελφός της στην ομάδα Ζήτα. Και αυτή στην ομάδα Βιζήτα. Σάστα αυτά τώρα και προχώρα. Καλά. Έλα, έλα. Πατέρ. Σεβασμός. Με το καλό, έλα. Άου. Α! Πότε βάφτισα το Βασιλάκι. Πότε τον παντρεύω. Πότε τον ξαναπαντρέψεις. Τι εννοείς. Θα δεις την ύφη και θα καταλάβεις. Αγόρι μου, να σε φιλήσω. Μίλτο, πάντα άξιος. Και στα δικά σου. Με ένα καλό κορίτσι, εσύ. Ω, ευχαριστώ. Α, συμπεθέρα και εσύ εδώ, Γιάνν. Ναι, έλα. Έλα. Πες μια καλή κουβέντα στη συμπεθέρα. Τι να πω, δεν βλέπεις πως έχει ντυθεί. Ρεζίλι μας έχει κάνει. Είναι ρούχο τώρα αυτό για γάμο. Είναι σκουλαρίκια αυτά που φοράει. Δεν ξέρεις, κυρία μου, ψώνισε. Κούλης, μοναδικός το είδος του. Σκουλαρίκια που βγαίνεις και κάνουν όλοι «Α, δεν το πιστεύω αυτό! I don't believe it! Coolies!» Είναι φόρεμα τώρα αυτό, μην τρελαθώ. Δεν ξέρεις να ψωνίσεις ράψου στο εξωτερικό. Εγώ γιατί ράφτηκα στο εξωτερικό. Αλβανία. Με το κτέλ μου ήρθα από τα Τύρανα. Δεν έχει σημασία. Εσύ πες κάτι. Καλά. Ωραίο φόρεμα. Συμπεθέρα. Σάντι. Και ωραίο χρώμα αυτό το κόκκινο, συμπεθέρα. Σάντι. Ναι, Σάντι παπαρούνα με νοιάζεις κι όλο χρώματα αλλάζεις. Παπαρούνα που σε σκορπίσε το ψέμα. Σάντι παπαρούνα με νοιάζεις χίλια χρώματα αλλάζεις. Μ' αγαπάς και το φωνάζεις με το βλέμμα, με το βλέμμα. Σαν την παπαρούνα με νοιάζεις κι όλα χρώματα αλλάζεις. Παπαρούνα που σε σκορπίσε το ψέμα. Σαν την παπαρούνα με νοιάζεις κι όλα χρώματα αλλάζεις. Μ' αγαπάς και το φωνάζεις με το βλέμμα. Με το βλέμμα, τα-τα-τα-τα-τα-μ, με το βλέμμα, με το βλέμμα, τα-τα-τα-τα-τα-μ, με το βλέμμα. Δεν πολύ συμπαθείς τη συμπεθέρα, ε? Αρπαχτικό κι αυτή σαν την κόρη της. Μυρίστηκαν λεφτά και έπεσαν με τα μούτρα. Ε, καλά. Και σένα όταν σε παντρεύει ο Δήμος, δεν είχες δεύτερο βρακί να φορέσεις. Φόραγα τουλάχιστον ένα. Αυτή δεν φοράει καθόλου. Ξεβράκωτη την παίρνουμε, ξεβράκωτη. Ε, καλά. Τώρα με το γάμο όλο και κάτι θα οικονομήσουν. Αλήθεια. Μάζεψαν τίποτα προχθές από το κρεβάτι στο σπίτι της νύφης. Προχθές δεν ξέρω, αλλά η νύφη από το κρεβάτι της πρέπει να έχει μαζέψει αρκετά. Γενικώς. Ε, αμαύρενέλα, εσύ έτσι όπως πας θα τη βγάλεις και call girl. Είπα εγώ ότι είναι call girl. Αλλά. Ξε call girl. Εγώ πάντως το είπα του προκομμένου μου. Αν πάρεις αυτήν από μένα δεν έχει μία. Ε, σήμερα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τι χρειάζεται νομίζω ο Βασιλάκης για να ανοίξει σπίτι με την Τζέννη. Ένα κρεβάτι μέσα. Και ένα κόκκινο φωτάκι απ' έξω. Καλή.
Ποιοι είναι όλοι αυτοί εκεί, δεν τους ξέρω. Το σόι τους αποτυχίο, χιώτες είναι τρομάρα τους. Τη λεβέντη τους δίνουμε, τη λεβέντη. Ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά. Παγάκι, αλλά στις μύτες ρε, στις μύτες. Γιατί εμείς τι σας δίνουμε, συμπεθέρα. Μια κοπελάρα σαν κυπαρίσι. Όλοι έχουν να πούν κάτι καλό για την Τζέννη μου στη γειτονιά. Ε, αλίμονο. Όλοι το λένε ότι κάνει καλές. Νέλα. Μελιτζάνε στο φούρνο, νοούσα μπάτερ. Πα... πουτσάκια. Πού πήγε το μυαλό σου. Τρεις μετάνοιες. Ε? Τώρα. Καλά. Ο Ντάνος Γριά. Η Ευγενία είναι καλή κοπέλα. Πες τα, πάτερ, γιατί νομίζουν ότι μας κάνουν και χάρη. Όταν θέλει ο κόλος της σκηνή και ωραίος. Εμείς είμαστε σπουδαία οικογένεια. Είμαστε απόγονοι του οπλαρχηγού Κοτούλα. Χαίστηκα. Μην τρελαθώ τώρα. Είχε αφανίσει με τη χατζάρα του ο καπετάν Κοτούλας το μισό στρατό του Σουλτάνου. Δεν είχε αφήσει άντρα για άντρα. Από αυτόν θα πήρε το τζενάκι. Ναι, αλλά και ο βασιλάκης μας, πολύ άξιο παιδί Σάντι, μέσα σε 4 χρόνια πήρε ολόκληρο πτυχίο. Η Τζέννη τι πήρε. Ολόκληρο πτυχίο. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Πείτε μου έναν χιώτη που πήγε η Τζέννη μου. Έναν. Έναν. Για χαζές μας περνάς. Οι χιώτες πάνε δυο-δυο. Η Τζέννη στοιχείο έβγαινε μόνο για ένα σάντουιτς και μετά γύριζε σπίτι. Το ίδιο λέμε, συμπεθέρα. Γνωστή αδυναμία της κόρης σου στα σάντουιτς. Αλήθεια, τι σάντουιτς τρώει η Τζέννη. Χοντόκ, διπλό λουκάνικο, μαγιονέζα. Πέντε αραβωνιαστικούς είχε πριν το βασιλάκι. Τι κάνανε, παίζανε τις κουμπάρες. Ε, κάνανε κάτι ψηλά. Όταν λες ψηλά... Την έπαιρναν στην ταράτσα. Άντε, Δήμο, να κάνουν και ένα γιο, να ακούσεις το όνομά σου. Σιγά μα κάνουν αγόρι, μην το βγάλουν Δήμο. Και πώς θα το βγάλουν. Απόλλων. Γιατί. Α, καλά γκάω ο παπάς. Γιατί λέει, οκ. Μωρή, μήπως είναι καστρωμένη. Μπα, γιατί. Δεν είδες προχθές το κρεβάτι, τι έχει. Τι έχει. Αχ, πώς να το πω τώρα. Έχει κυλίτσα. Τι. Έχει κυλίτσα. Ε, τι. Τι, μωρή. Έχει κυλίτσα. Αυτό σε ρωτάω, μωρή, ηλίθια. Τι έχει λίτσα. Μη κοιτές, γιατί δικιά μας σίγουρα έχει. Ποιος σιγανέλα. Δουλειά σου, Δήμο. Την άκουσα. Την άκουσες να κόβεις τα σκληρά, συμπεθέρα. Πρόσεξε, κολό. Η κόρη μου είπε, μιας και το αφαιριμύρα να συγγενέψουμε, να πάψεις να είσαι τόσο εριστική. Δεν δέχομαι συμβουλές, αποτυχημένη. Εμένα είπες αποτυχημένη. Στην κόρη σου αναφέρομαι. Το είπα καθαρά. Δεν δέχομαι συμβουλές από τη χειμένη. Ελληνικά μιλάω. Ε, πάψε πια. Αθεόφοβη. Τρεις μετάνοιες. Αλλά μα σου ξανακάτσω εγώ. Μη δίνει σημασία, συμπεθέρα. Δεν δίνω σημασία, συμπέθερε. Άλλωστε, χαρά έχουμε. Εσείς που μας φορτώνετε το γραμμάτιο. Να σου πω, μίλησες στο βασιλάκι για την πρώτη νύχτα του γάμου. Αμέ. Και τι το συμβούλεψες. Να πάει πρωί-πρωί για εξετάσεις. Ελάτε να το διασκεδάσουμε λίγο. Να πούμε κανένα τραγουδάκι. Ωραία ιδέα, συμπέθερε.
Ποιο να πούμε? Θα πω εγώ που ήμουν και τραγουδίστρια παλιά. Στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξα την πέθερα. Έλα! Έλα! Άσε με κάτω, κανελή με βούλες. Άσε με. Ήρεμα τέκνο μου. Συγγνώμη, πάτε. Συγγνώμη. Μήνα του μέλητος, πού θα πάνε τα παιδιά? Πουθενά. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις? Και αυτοί οι τρομοκράτες που πιστεύουν ότι αν πεθάνουν θα τους περιμένουν πιλάφια και 72 παρθένες. Πάλι τη γλίτωσε το τζενάκι. Σαν να άργησαν λίγο, Κυριακούλα. Έρχονται, έρχονται. Με πήρε ο μπαμπάς της πριν. Τη φέρνει. Τι έθιμο κι αυτό. Να φέρνει την ύφη ο μπαμπάς της. Τη δικιά μας κάποιος έπρεπε να τη φέρει. Γιατί? Πού να βρει το δρόμο για την εκκλησία. Εγώ πάω να το κάνουμε στη Βαρυμπόμπη στο 3 Αιχή να έρθει μόνη της. Αχ, που πάει να μπλέξει το κοριτσάκι μου. Δεν κατάλαβα. Τι σχέση έχει με σένα που είσαι με στη χολή? Ένα γράμμα μας χωρίζει. Τι εννοείς? Ποι, ψι. Κι ο Μέγας Μπουνταλάς ο γιος μου. Πάψε πια, ψούχτρα. Τρεις. Να τη φας και να πριστείς. Τουλάχιστον εσύ, πάτερ, ξέρεις τι γυναίκες είμαστε. Φυσικά. Γι' αυτό μην ξεσυνερίζεσαι την Έλα. Δεν πρέπει να βάζω με κακίες στο νου. Διότι και μόνο με τη σκέψη αμαρτάνομαι. Η Τζέννη μου τόσα χρόνια έχει ψηλά την τιμή της. Τι εννοεί? 300 ευρώ. Να είχατε και πρίκα να το πίναμε το φαρμάκι. Αλλά δεν έχετε και μία. Η Τζέννη είναι τραγουδίστρια. Την πρίκα της την έχει εδώ, στο λαρίγκι. Και εσύ, πάτερ. Όλοι το ίδιο σκεφτήκαμε, Κυριακούλα μου. Πάλι καλά να λες, πάτερ. Εγώ περίμενα σηκωθεί να κάνει μετάνοια σε όλο το θέατρο. Ρε παιδιά, μια ορχήστρα δεν φέραμε, μια ορχήστρα. Ρε Νέλα μου, πώς σκεφτήκαμε να φέρουμε ένα κλαρίνο? Φέρνουν αυτοί. Ανησάφη πια, κυρά μου. Σ' ακούω τόση ώρα, αλλά ως εδώ. Είσαι τρελή, το ξέρεις. Μια τρελή γυναίκα, σε ξέρουμε εδώ. Αν δεν με ξέρετε, 7 ραβώνες έχω διαλύσει εγώ. Εδώ θα κολλώσω. Εμένα με λένε Νέλα. Της γνωστής οικογένειας Ζαβίκου. Τότε το καλό που σου θέλω. Μαζέψου, Ζαβίκου Νέλα. Εμένα είπες Ζαβίκου Νέλα. Εμένα είπες Ζαβίκου Νέλα. Ναι, μωρή, εσένα. Εμένα ξαναείπε Ζαβίκου Νέλα. Τι είπες, μωρή? Να μωρή εσένα! Τι να σε φοβηθώ! Εμένα με λένε σαν τη μωρή, σαν τη κοτούλα. Και άμα έρθω εκεί... Κάτσε στα αυγά σου σαν τη κοτούλα, γιατί άμα έρθω εκεί θα σε μαδίσω. Άκουσες, κοτούλα, θα σε ξεπουπουλιάσω. Ήμαρτον, τι ρεζιλίκια είναι αυτά. Γάμο έχομαι. Άσε μας κι εσύ, ρε τράγο. Γάμο έχουμε. Τώρα αμαλώνουμε, φωνάζουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεμαλιάσουμε η μία την άλλη. Έρχονται! Τη φέρνει ο Κόκορας. Ο Κόκορας. Ο άντρας Κοτούλας. Χαρούμενος πάντως και ο συμπέθερος. Ευρέθηκε κορόιδο λίγο, το έχεις. Ευτυχώς όλοι το περάσανε στον ντούκου. Μόνο ο Βασιλάκης μας έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Φυσικό είναι, οι άλλοι το έχουν ξαναδεί. Ικανοποιήθηκες με αυτό που έγινε? Όχι. Ομολογώ πως όχι και μπορώ να πω ότι έχω τύψεις και από πάνω γιατί την αδίκησα την κοπέλα. Την αδίκησες, δηλαδή? Τελικά φοράει βρακή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του ποδοσφαίρου, βρισκόμαστε στα κάτω κουρούνια, όπου σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος ανάμεσα στη γηπεδούχο Αστραπή και το γειτονικό Κεραυνό. Το παιχνίδι είναι υψίστης σημασίας. Είναι κάτι σαν μεγάλος τελικός, αφού το σημερινό αποτέλεσμα κρίνεται καθοριστικό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιας και οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην κορυφή της βαθμολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα. Παρόλο που οι αναμετρήσεις των δύο αιωνίων αντιπάλων της περιοχής έχουν σημαδευτεί κατά καιρούς από έντονα επεισόδια και τραυματισμούς μεταξύ των φιλάθλων. Ήδη βλέπουμε να καταφθάνουν οπαδοί και των δύο ομάδων, ενώ η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη. Η στιγμή πλησίασε. Αστραπή! Κεραυνός! Παιχνίδι χαμένο! Για μας ή για σας! Τι λέει το μπασμένο! Σου για μη μασάς! Θα αρπάξετε πολλά! Ξυλέκατσε καλά! Τι με ρε! Γουστάρι καυγά! Ξυνήστε την Αστραπή! Θα σας φύσει ο κεραυνός! Είναι δική μας η νίκη, ο τίτλος μας ανήκει, ο πως κι ο πεσίλος! Δεν φοβάται η Αστραπή! Ομαδούλες σαν αυτοί! Είναι πάντα η κόρη! Είναι στο τσεπάκι μας. Εδώ και χρόνια η Αστραπή είναι το πελατάκι μας. Τα γατάκια βγάλαν γλωσσά και αστειεύονται να πάρουνε πρωτάθλημα, οι άσχετοι ονειρεύονται. Μας προκαλείτε μαγιές και τα έχουμε βλεξίματα. Κάντε μεταβολή, μην τρινήσουμε αιτήματα. Αστραπή! Κεραυνό! Ορμάται ήρθε η ώρα για να πάρουν τα παιδιά κάποια μαθήματα. Πάμε, παιχτούρες μου, έλα, πάμε, έχει να γίνει σήμερα. Αστραπή! Αστραπή! Κεκ! Και που λες εχθές, εκεί που καθόμουν. Άστο ρε Μάκη, πάμε παιδιά! Και κεραυνός! Και κεραυνός! Ρε, δεν ξέρω τι παθαίνω. Όταν είμαι σε υπερένταση και κερδίζω. Αστραπή! Αστραπή! Έλα, έλα, γάμο. Κάτσε κάτω, όριο! Εμένα είπες όριο, ρε, εμένα! Ναι, ρε, εσένα! Πέντε μπαλάκια να παίξετε σήμερα! Πέντε! Ρε, πόσο ζουν αυτά? Γιατί κάνει έτσι, μήπως έχει καλαζάρ? Ε,
Υπερένταστα, υπερένταστα. Ας το ρε Μάκη, πάμε παιδιά! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Εδώ θα γίνει ο τάφος σας! Μάκη, βαριέμαι. Καλά, Σούλα, κόφτη γκρίνια, να πούμε κόφτη γκρίνια, εντάξει, άιτε. Ε, τι να κάνω, αφού δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Έχει χάρη που είσαι γουρλού, μωρή, έχει χάρη. Όποτε βλέπω εμάς μαζί στο σπίτι και μου χαϊδεύει τα μαλλιά, βάζουμε γκολ, ε. Θα δείτε, θα γίνει και σήμερα. Μάκη, από ποια πλευρά είμαστε? Του γαμπρού. Ένα μίχρονο από εδώ, από εκεί, μωρή. Τι ρωτάς να πούμε. Αστραπή! Αστραπή! Ρε, μήπως κατάπιε κόκαλα από κοτόπουλο. Μην του δίνετε ρε κόκαλα από κοτόπουλο, δεν κάνει καλό. Γίνονται ακίδα και μπορεί να ψοφήσει. Θα το χάσετε, κρίμα είναι. Πάμε ρε το καλό να τους τρελάνουμε. Πάμε ρε τον ύμνο. Σε γνωρίζω απ' τη φανέλα. Ρε, ποια εμφάνιση θα βάλουμε σήμερα? Την κόκκινη με την μπλε τη ρίγα, τη λοξή και τον κρίστα μανίκια. Ωραία, πολύπλοκη εμφάνιση αυτή. Πώς θα την τραγουδήσουμε? Τέλος πάντων, πάμε να το φτιάξω. Σε γνωρίζω απ' τη φανέλα που είναι κόκκινη με μπλε ρίγα λοξή και έχει τα μανίκια γκρι. Σε γνωρίζω από την τρέλα που είναι ατελείωτη. Τραγούδα, Σούλα. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη. Άστο, Σούλα. Όχι, τώρα θέλω. Τον Ελλήνα τα ιερά. Άστο να πάει στο διάολο. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρι ελευθερία. Και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρι ελευθερία. Μωρή, είχες ετοιμάσει χορευτικό? Όχι, αθορμήτως μου βγήκε. Όλο αυτό τώρα το έκανες από μόνη σου? Ναι, γιατί έχω κλασική παιδεία. Και αυτά τα ου, τι ήτανε? Ε, δεν είχα την πάντα μαζί μου. Την έχεις κάνει πάντα? Σε παρακαλώ. Την έχεις κάνει την πάντα? Πάντα στην πάντα. Μάλιστα. Εσύ δεν τραγουδάς, ρε. Πώς δεν τραγουδάω, ρε Μάκη? Αφού σε είδα, ρε. Εσύ είσαι η ψυχή της ομάδας. Από σένα παίρνουμε όλοι για να τα χώσουμε, να τα δώσουμε όλα. Άμα εσύ είσαι... εμείς τι παίρνουμε να κάνουμε, ρε. Το βλέπεις τον άλλο. Με έχει αφηνιάσει ο αχινός. Το μαλλί το έτσι. Και δεν τραγουδάς. Αφού αν είμαι ο κλείσος στο στόμα, σε είδα. Εντάξει, εσύ, είμαι λίγο φάλτσος γι' αυτό. Έλα ρε που είσαι φάλτσος, ρε, αυτοπεποίθηση χρειάζεται, ρε, αυτοπεποίθηση. Για τραγούδα σ' ακούσω. Σε γνωρίζω απ' τη φανέλα που είναι κόκκινη και γκρι. Καλά ρε, εσύ φάλτσος. Έχεις δει στα Ρακάντεμι. Πρώτος θα έβγαινες άμα πήγαινες, ρε, άιντε να πούμε. Τέλος πάντων, μην τραγουδάς, αν εγώ κλείνω το στόμα μόνο, για να μην μπερδεύετε και η τρομπέτα. Εντάξει, ακούστε τι θα κάνουμε, μάγκες. Θα πω εγώ ένα σύνθημα και με το που θα σταματήσω, θα επαναλάβετε εσείς το ίδιο, αυτοί δεν το περιμένουν, οπότε θα τους έρθει τα μπλάζε. Θα είναι ξαφνικό για αυτούς. Οκ, αλλά ό,τι πω εγώ, το επαναλαμβάνετε, έτσι, ούτε λέξη η δικιά σας. Κάτσε να βρω ένα καλό, έλα, το έχω, το έχω. Έλα ρε, έλα. Κέραυνε.
Εθρησκεία! Ευθύρα! Ένα! Ρε, μην κοροϊδεύετε. Καλά αυτή και εσύ, μωρή, και εσύ κοροϊδεύεις να πούμε. Εγώ έπαρα να επαναλάβετε το σύνδημα, όχι όπως το είπα εγώ. Μάκη, δεν πάει, ρε. Τι δεν πάει. Άμα πεις θρησκεία, πρέπει να πεις ή θύρα 3 ή θύρα 13. Άρε, Σαΐν, δεν σου ξεφεύγει τίποτα, ρε. Ήταν ανάγκη να ξέρεις από ποιήση. Όχι, δεν ήταν ανάγκη, αλλά ξέρω. Θέλεις να σου απαγγείλω ένα ποίημα. Δικό σου. Φυσικά του γείτονα. Αυτός με τον Κωστέα γράφει μαζί, κάτι. Για πες. Κάνω πως κοιτώ εσένα, μα κοιτώ τον άλλον δίπλα. Μέσα από τα γυαλιά ηλίου, κάτι ξέρω από τρίπλα. Είναι γνωστή προσποίηση. Ας πω κι εγώ κάτι. Αμέ. Τόσα καλοκαίρια εδώ μόνοι μας, μια χαρά περνάγανε. Ερχόμασταν, λέγαμε τα λόγια μας, όχι όλοι. Τελειώναμε κάποια στιγμή, πηγαίναμε σπιτάκι μας. Τώρα αυτό κάθε βράδυ κι άλλο ποίημα, αφού βλέπεις, δεν γελάει κανείς. Καλέ, πώς δεν γελάει, ο κόσμος γελάει, χειροκροτάει. Από ίκτο. Βλέπεις ποια είναι η διαφορά. Δύο λεξούλες λέω και γελάει ο κόσμος. Εσύ λες γελάει, χειροκροτάει, το εκβιάζεις. Αυτή είναι η διαφορά. Το αστείο άμα το έχεις το λες, κατάλαβες. Ναι, εσύ το λες, αλλά εγώ στο στρώνω. Δεν στρώνεις και κανένα κρεβάτι σπίτι, να πούμε. Άιντε, άιντε, άιντε. Τι πεζός που είσαι, εδώ μιλάμε για ποίηση. Ρε βουρλο. Παρακαλώ. Πώς θα πω θύρα 3, αφού μία πόρτα έχει όλη και όλη το γήπεδο στο χωριό. Δεν θα είμαι αφαιρέγγιος με τα λεγόμενά μου, ασυνεπής. Αφού όλοι ξέρουν ότι μία πόρτα έχει το γήπεδο. Ρενόντα, πόσες πόρτες έχει το γήπεδο? Σουλά, μία έχει. Με ρεγιονώντας, μία τη βλέπει να μου. Πέρας πάντων, ρε, δεν θέλω να τις χαλάς το χατήρι. Πείτε θύρα 3 και να το φτιάξω. Κέραυνε θρησκεία, θύρα 3. Θα φτιάξουμε αν ανέβουμε φέτος κατηγορία. Πώς θα ανέβετε ρε πτώματα! Θα πάτε κεφαλικό άγινος, ρε. Ρε, του τρέχουν τα σάλια. Αντιληστικό του έχετε κάνει. Ρε, γύρισε το μάτι του, ρε. 6 γκολάκια θα πάτε σήμερα, ρε. 6-3 μόνο. Θα σας βάλω Καλιοτζής. Do you know Καλιοτζής, ο νέος Μέση. Καλά τραγούδα, ρε. Εμείς πήραμε στούπο τον νέο Σουάρες. Το νέο δεν μου άρεσε καθόλου. Πότε τον πήραν το στούμπο, ρε? Την περασμένη εβδομάδα. Ωραία, και είναι καλός αυτός, ε. Κάτσε να του σπάσω το τζαμπουκά τώρα. Αχινός. Άλλα 3 θα σας βάλει με τα γραφάρα μας, ρε. Ο Κούκο, ο Γανέζος, ο Μαύρος, ο Ταμ, Ταμ, Ταμ. Στούμπο, ρε, 10η χρονιά MVP. Ρε, τι σημαίνει MVP? Πολυτιμότερος παίκτης. Γκούγκου, ρε, 10η χρονιά PCD. Τι σημαίνει PCD? Πουλάει CD. Δεν βγαίνει ρε ο Μαύρος με τα λεφτά που παίρνει από τον κεράβουνο. Τι να κάνει, άμα δεν πουλήσει κανένα CD.
Μάκη, έλα βγάλουμε μια selfie. Σούλα, όχι φωτογραφίες πριν τον αγώνα, το θεωρώ γρουσουζά. Φίλτρο έβαλες. Όπα, βγαίνει, ξεκινάει. Έλα, παιχτήρες, με πάμε δυνατά. Για... Ανέβηκε. Πώς με βγάλες έτσι, μωρέ, σαν μπάζο να πούμε. Έχε χάρη που είσαι γουρλού, θα έχεις φάει μύτο και θα έχεις βρεθεί στη σέντρα να πούμε. Άιντε, άιντε. Ξεκίνησε, παιδιά. Έλα, ρε, πάμε δυνατά, ρε. Έλα, κούλι, έτσι αγόρι μόνος σου, πέρασε τον. Ωρε, τι του έκανε. Πέρασε τον και αυτό, ρε, κούλι, παιχτούρα. Ας το διάλογο, ρε, παλτό. Άιντε να πούμε, άιντε. Δεν θα κάνεις και καριέρα. Τι καριέρα θα κάνεις με το όνομα Κούλης. Τι ξαναπήρε. Μεγάλη καριέρα θα κάνεις, αγόρι μου. Και σε παιχταράζω και έχεις ωραίο όνομα, εύκολο. Κούλης. Με κεφαλαία γράμματα θα γραφτείς την ιστορία. Έτσι, δώσ' τον κούκου. Έλα, κούκου! Κοντά του στουμπό! Έλα, μαύρο διαμάντι της Αφρικής! Μπράβο, στουμπό! Ας το διάλο, ρε, αράπη, άιντε να πούμε. Τώρα πάω τηλέφωνο των αλλοδαπών να σε στείλουν από εκεί που ήρθες, άντε να πούμε. Ρε, έχεις μια μπανάνα να του πετάξει του πιδικομούρι. Άιντε να πούμε. Σέντρα, στουμπό! Ωραία, όλοι έξω για offside! Σέντρα, γόρι μου! Όλοι έξω για offside! Έτσι, μπράβο! Έξω το σταύρο, τροματοφυλακάρα μου! Σταύρο, τι έγινε, ρε, τσουτσέκι? Βούτυρο έχουν τα χέρια σου, μπορεί πνίχτρα! Μηχανέλαιο! Άιντε να πω. Αστραπή! Αστραπή! Και τους λέω, ρε, βγείτε όλοι έξω για offside! Βγείτε όλοι έξω για offside! Μάκη, τι είναι το offside? Ρεσούλα, κοίτα, όταν ένας παίχτης, να πούμε, δεχτεί μια παλιά από το συμπαίχτη του και οι αμυντικοί της αλληνής ομάδας έχουν τραβηχτεί, τον έχουν αφήσει εκθετημένο. Αυτός δεν το έχει αντιληφθεί και είναι με την μπάλα τώρα μόνος στην περιοχή. Αλλά όλοι το βλέπουν ότι είναι μόνος του. Κοιτάει δίπλα αυτό, λέει, «Ωπ, τι έγινε, πού πήγαν οι άλλοι?» Αυτός τώρα νιώθει αμήχανα. Λέει, «Τι να... Συγγνώμη, σε έχω ρωτήσει εγώ ποτέ τι είναι το eyeliner?» Και του λέω να τους στάρουν να πούμε. Του λέω, κάνε έξω, του το είπα, έτσι δεν το είπα, γιατί έχουμε τα μαλλιά, δεν ακούω, του το είπα. Okay. Του λέω, αγόρι μου, Σταύρο, κάνε έξοδο, κάνε έξοδο. Μάκη, γιατί ο Σταύρος κάνει συνέχεια έξοδο? Είναι από το Μεσολόγγι. Τι ρωτάει, ρε, η γυναίκα, με τρολάνε, τι ρωτάει η γυναίκα, να. Έλα, πάμε δυνατά, ρε, μπορούμε να σοβαρίσουμε, ρε, μπορούμε, ρε. Τους έχουμε για πλάκα, μην αγχώνεσαι, ρε. Όχι, ρε, φίλε. Έχει φιλαρμονική εδώ κοντά, ρε. Από πού φύγανε αυτά τα τούμπανα? Ωραία, φίλες Ελλάδος, κερκίδα είμαστε, ρε γάμο. Κοίτα μπάλα, ρε Μάκη. Κοιτάω, ρε, κοιτάω, ρε. Έλα, έλα, κούλι, έλα, δώσ' τον Νικόλα. Μπράβο, Νικόλα. Έλα, Νικόλα. Έλα, Νικολάρα. Πόπο, Μάκη, την είδες, Νικολάρα. Νικολάρα, πώς δεν την είδα. Ποιος το βάλε? Ο Κούκου, ρε. Ρε, αυτό το μπερδεύω πάντα από πίσω, ρε. Μπράβο, ρε, Κούκου, θεέ. Μπράβο, ρε, παιχτούρα, είσαι πολύ μεγάλος. Έλα, λιοντάρια μου, πάμε τώρα για το 2-1. Τους έχουμε, ρε, για πλάκα, ρε. Φαούλ. Παίξτε καθαρά, ρε, ξεφτύλες, άντε να μου, παίξτε καθαρά. Κουλή, εσύ ωραία, αγόρι μου, τι είμαι και καθαρά, fair play, fair play. Έτσι, μαρκάρισέ τον και πάρω την μπάλα όπως μόνο εσύ ξέρεις, ωραία. Πώς τον πέρασε έτσι, ρε. Τάκλιν καροτίδα κούλι στο λαιμό, ρε. Μην το λυπάσαι, ας μην ξαναπαίξεις ποτέ, ρε. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Τη σφυράζω, κοράκι, άντε να πούμε. Δεν βλέπεις ότι κάνει θέατρο, αβαβά. Άμα δεν μπορεί η μαντάμ να παίξει μπάλα, να πάρει το ροζ φλαμίγκο του, να πάει στην πισίνα να πλατσουρίζει. Άντε να πούμε, άντε. Μα τον βγάζουν έξω. Ποιον? Τον παίκτη, με φορείο. Είναι ανέστητος. Έλα, Σούλα, πολλά λες, έτσι πολλά λες. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τζατζάρισμα του έκανε, τζατζάρισμα. Αυτό που του μπήξε τις τάπες στο λαιμό. Λέγεται τζατζάρισμα. Έλα, Σούλα, ασχολήσουμε το κινητό σου. Άντε να πούμε, αυτά είναι αντρικά πράγματα. Άντε να πούμε, άντε. Έλα, ρε, πάμε δυνατά, ρε, μπορούμε, ρε, μπορούμε, ρε. Τη σφυράζε, κοράκι! Ημίχρονο! Αχα, οκ, ρε. Εντάξει, ρε, ήμουν αφηρημένο, εντάξει, ρε, αμέσως. Μάκη, έλα, μωρό μου. Πάω τουαλέτα. Άντε, άντε, καλή επιτυχία. Εδώ το ματολάτο, παιδιά! Παιδιά, κερνάω ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε γιατί έτσι, ρε, καλά. Κάποια άλλη φορά. Κρίμα, ρε, γιγά, σήμερα, έτσι, όρεξα σας χέρα. Φιλαράκι. Ζαγόρι. Μεγάλο δεν παίζει, το καλύτερο νερό στην αγορά να μου. Ω, ασυδροσιάς. Πόσο το έχεις? 50 λεπτά. 50. 35 το έχουμε εμείς εδώ, ρε. Δεν θα το πάρω. Πούλα το αλλού έτσι κι αλλιώς. Τώρα 35 έχει αυτό.
Χαιρετώ τα πιο όμορφα κορίτσα του γηπέδου να μου. Ρε Τάκη, τα κορίτσα ρε, τα είδες. Είναι αστραπή, πες. Είναι όμορφα ή δεν είναι. Αστραπή, πες. Ναι ή όχι. Ναι. Αν και τόση ώρα, δεν ρίξαν ούτε μια ματιά κατά εδώ να πούμε. Αφού συνοδεύεσαι. Α, ρίξατε, α. Ποια λες την ξαδέρφη μου. Ξαδέρφη σου. Ναι, μωρέ, είναι δυνατόν τώρα εγώ. Κοίτα, με βλέπετε τώρα, έτσι, με βλέπετε. Κοιτάξτε με καλά. Είναι δυνατόν να κυκλοφορώ αυτό το μπάζο, μην τρελαθούμε τώρα να πούμε. Ξαδερφούλα μου είναι και τη βγάζω έξω να παίρνει λίγο αέρα να πούμε. Το ονοματάκι σου, Τσίτσις. Όχι το δικό σου ρε, το κορίτσι ρωτάω να πούμε. Εμένα με λένε γογό. Από πού βγαίνει το γογό? Από το φωταγωγό. Εσένα? Μίτσι. Μίτσι, κοίτα σύμπτωση. Έχω δύο φίλους με το ίδιο όνομα. Μίτσι. Το Μίτσο και το Μίτσο. Όποτε βγαίνουμε μαζί φωνάζω Μίτσι, περιμένετε και εμένα ρε. Λοιπόν κορίτσα, ήρθε η στιγμή να σας κάνω ευτυχισμένες. Τι, θα φυγείς? Όχι, λέω μετά το μάτς να κεράσω μπυρίτσα. Δεν σηκώνω αντίρρηση. Δεν πίνουμε. Οκ, okay, δεν πάμε. Θέλω να πάμε εδώ από πίσω στο Σέσουλα. Θα φάμε τη λιχτό. Γουστάρα τα από πίσω. Και μετά πάμε και στο Σέσουλα. Το καλύτερο τυλιχτό της περιοχής. Βάζει μέσα και απ' όλα και χωρίς απ' όλα ό,τι γουστάρετε. Φτιάχνει και πολύ ωραία πίτα μπουζούκι. Πίτα μπουζούκι, τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις τι είναι πίτα μπουζούκι? Βάζει μέσα κάργα σάλτσα να πούμε. Τραβάς για τα γωνιά, πέφτει όλη η σάλτσα πάνω σου και αρχίζει να σου γα. Ή να πάμε ρε σε κανένα γκούντι να φάμε κανένα τζις. Όχι, πάμε να πάμε στο Μικι Μάου που φτιάχνει την παντόφλα τη μεγάλη, βάζει μέσα ότι σκαδά θες να μου και τρώσει και χορδένεις, αλλά το ευχαριστιέσαι. Ρέχουν οι σάλτσαν ευκύλια να πάμε. Το γλύβεις έτσι, μιλάμε, χορδένι δεν θέλεις άλλο. Ρέτε και κάθε ρε παιδί μου και έχει και χαρτάκι υγεία, σκουπίς μια χαρά. Όλα καλά και νερό από το καζανάκι. Λυπάμαι. Αλλά τρώμε μόνο σούσι. Σούσι, ναι, μέσα σούσι. Σούσι, σούσι. Θες και εσύ σούσι. Θες και εσύ σούσι. Ρε, τι είναι το σούσι? Κινέζικο. Όχι, σκύλο τρώνε αυτές. Κορίτσα, δεν το έχω με το σκύλο. Αλλά για μπάρτσας, ένα αυτάκι, λίγη ουρά θα τσιμπήσω να μου. Αλλά να είναι σαλονιού. Μην αυτά τα αδέσποτα, γιατί είναι σκληρόπετσα, δεν τρώγονται. Σαλονιού, καναπέως. Καναπέως, έχετε? Όχι! Θέλετε? Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη φορά. Οκ, okay, θα περιμένω. Πάντως, δεν ξέρετε τι κάνετε. Και αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε και τον Τζίτζι που με ξέρει χρόνια. Εγώ! Ναι, ρε, εσύ, ρε. Αν και έχεις καθεί τελευταία, ρε. Ένα τηλέφωνο δεν έχεις πάρει. Αφού δεν το έχω. Δεν το έχεις. Γράψε. Όχι εσύ ρε. 6-9-3-3-3-3-3-3-3-3. Μάκη, ποιες ήταν αυτές που μίλαγες? Κάτι ξαδέρφες μου. Από την Τρία. Α. Έλα ρε, πάμε δυνατά τώρα, στο δεύτερο θα γίνει ο χαμός. Ωραία, σόβρακα, φύγετε ρε! Θα σας τα πάρουμε! Κάτσε κάτω ρε καραγκέτσι. Άιντε να πούμε, τι να μας πάρετε. Εμείς θα σας τα πάρουμε ρε! Έλα ρε τσαμπουκά, εσύ να πάρεις το δικό μου, να δεις και τον Τιτανικό. Έλα εσύ ρε, να πάρεις το δικό μου, να δεις 50 αποχρώσεις του καφέ. Εσένα ρε, θα πούμε έξω! Σε έχω στα μπάρι,
Σ' έχω στα μπάρι! Που σ' έχει στα μπάρι! Καλά τι είναι! Καπεντάνιος. Μ' έχει στα μπάρι, είπε μωρί, στα μπάρι. Ε, το ίδιο είναι, μ' απόστροφο. Μ' αργόστροφο. Οπα, βάζα αλλαγή τον καινούργιο τον τριπλαδόρο, τον κοντό. Τη μισοριξά. Ναι, ρε, το βάγκο. Καλός είναι αυτός, ε, κοντός αλλά καλός. Έλα, πάμε βάγκο μόνος σου, ρε. Έτσι κατέβαινε. Ωραία, και φάτος μπήκε. Έλα, γόρι μόνος σου. Πέρασε τους όλους. Μπράβο, βάγκο. Ωραία, τρίπλα. Πέρασε το και αυτό, ρε, μόνος σου. Είσαι τεράστιος. Άρε, ζουμπά. Όλα μόνος σου, ρε. Όλα μόνος σου. Δώσε καμιά μπάσα να πούμε. Τι ξαναπήρε. Με παιχταράζω, ε. Ρε, όσο μπορεί, του λείπει τόσο ταλέντο έχει. Μπράβο, ρε, βάγκο. Έτσι κατέβαινε μόνος σου, ρε, με την μπάλα. Όπα, τον έχασα. Πού είναι ο βάγκος, ρε. Α, πίσω από την μπάλα. Οκ. Έλα, έλα, έλα. Μπροστά την μπάλα, να σε βλέπουμε. Έτσι. Πάλι τον έχασα. Ρέξε μου, σκώστε λίγο την μπάλα, βλέπω τον μπάγκο. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Πού πήγε, ρε, πάλι. Τι έπεσε, λέει, κουβίτσα. Α, το βγάλα κάτι μερμήγκια. Ωραία. Πάμε, έλα, μπάγκο, δώσε μπασούλα. Έτσι, αγόρι μου. Έτσι, στο σάκι, μπράβο, ρε, σάκι. Πόρτα, σάκι. Έλα, στον μπάκο, έλα, πάκο, έλα. Μεγάλη παλιά. Γιώμαρε, στον κούκουρο. Ο μπάκ δεν στρίβει, το βλέπει. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Μεγάλη πάσα, έτσι, ωρε, τι ωραίο αυτό, ρε. Συλλογρεμαστή, ωραία παλιά. Μπράβο, Νικόλα, έλα, πίσω πάλι. Πίσω στον κούκου, μπράβο, κούκου. Σούτα, ρε, κούκου. Αχ, δοκάρι γαμώ την τύχη μου. Έχουν αγωθεί, ρε. Λάθο του. Θέλουν ψύχωμα, ρε. Α το πάνω. Έλα, ρε, πάμε, ρε, λιοντάρια μου. Μην αγχώνεστε, ρε, έχουμε χρόνο, ρε, 20 λεπτά ακόμα, έχουμε χρόνο, ρε, πάμε, δυνατά, έλα, κούκου, έτσι, στο σάκι, έλα, σάκι, πάκο, έτσι, νερουλιάς πίσω, μπράβο, καλλιωτής, αυτό είναι, έλα, ωραία πασουλά δίπλα, μπράβο, ρε, πάκο, είδες πως πετάχτηκε, έλα, αγόρι μου, μην αγχώνεστε, ρε, έχουμε χρόνο, ρε, 20 λεπτά, ρε, έχουμε, έλα, ωραία παλιά, μπράβο, στον Νικόλα, έλα, Νικόλα, δίπλα, μπράβο, ρε, πάκο, σούτα, ρε, πάκο, λίχτο, ρε! Τι μέρο το έχεις μωρή πιανόλα, μωρή μαρμίτα, λίχτο να πούμε. Εντάξει ρε, στο 70 είμαστε ακόμα. Εκεί δεν είναι για χόρταση ρε. Είδαμε ωραία αγώνα ρε. Καταπληκτικές φάσεις, 3 γκολ. Να σου πω κάτι, είσαι πλεονέκτης. Λίχτο ρε! Αυτό είναι. Το πήραμε ρε. Έλα μωρό μου. Το παλέτο μας, τα κορίτσια μας και το αγόρι μας. Ο χορογράφος μας, Αντώνης Βλάσης. Βάσο Φιλέγκας. Χριστιάνα Καρνέζη. Ηλίας Πάπα Κωνσταντίνου. Γιάννης Αγριόμαλο. Ανάργυρος Βαζέος. Γιάννης Πάπα Ευθυμίου. Βασιλική Αγγέλη. Ο βετεράνος Θοδωρής Ρωμανίδη. Η θεά Έλενα Τσαβαλιά. Ο ένας και μοναδικός Γιάννης Καπετάνιος.